σας από το Νικομπή στο μικρόφωνο που είναι κάθε μεσημέρι κοντά σας ο Δημήτρης ο Καζάκης. Δεδομένου όμως ότι τώρα βρίσκεται σε περιοδία, τώρα να πληρώνουμε, ας ελπίσουμε, μια σχετική επάρκεια. Ο Γιώργος ο Γεωργής, που είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ, ο Γιώργος ο Παρλαμέντης και εγώ ο Άρης Λαμπρόπουλος. Υπάρχει μια αρκετά πλούσια και ενδιαφέρουσα ειδησιογραφία σήμερα. Θα μιλήσουμε δηλαδή για την Ιταλία, ασφαλώς. Ακολούθως θα μιλήσουμε για την Ισπανία, που ακόμα τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Θα μιλήσουμε μετά λίγο για τα Σκόπια και ίσως να μιλήσουμε λίγο και για αυτό που λέμε ή που λεγότανε αριστερά. Θα προσπαθήσουμε βέβαια για την ώρα να συνδεθούμε με τον Δημήτρη τον Καζάκη, που βρίσκεται, όπως είπαμε, σε περιοδία. Πριν συνδεθούμε με τον Δημήτρη, πριν προσπαθήσουμε τη σύνδεση, να ακούσουμε, αφού σας χαιρετήσουμε και εγώ, παιδιά. Ναι, χαιρετούμε. Χαιρετούμε. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι μέχρι να καταφέρουμε να συνδεθούμε με τον Δημήτρη. Από μια εποχή που όλα έμοιαζαν πιο διαυγή και η ανάγκη μαζί με την ελπίδα υπόσχονταν να γεννήσουν τον νέο κόσμο, χωρίς αδικία και πόνο. Ιταλοί αγρότες τότε τραγουδούσαν για τη νίκη του συμβόλου των αγώνων τους. Παντιέρα Ρώσα δηλαδή, με μελωδία από δημοτικό τραγούδι της Λομβαρδίας, 1908, Παντιέρα Ρώσα. Εντάξει, και εγώ, τι το είπα. Συνδεθήκαμε με τον Δημήτρη τον Καζάκη. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πώς πάει η περιοδία? Όμορφα. Μέχρι στιγμής αρκετά καλά. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι μόνο για τις εκδηλώσεις μόνο που υπάρχει και ο κόσμος, αλλά και από τα τοπικά μέσα που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις αγώνες του ΕΠΑΜ. Όχι μόνο όμως μετατρέποντα, καθότι βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης καταιγίδας από ό,τι φαίνεται που κλιμακώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια, οπότε όλος ο κόσμος είναι σε μια διέγερση. Κατά τη γνώμη σου, Δημήτρη, ποιο θα έλεγες ότι είναι το κεντρικό ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει αυτή την περίοδο? Για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα καταρχήν και βλέπουμε. Καταρχάς για την Ελλάδα θα πρέπει να πάρουμε σε σοβαρά υπόψη ότι συμβαίνει γύρω μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έναρξη μιας πολύ μεγάλης εκδήλωσης της κρίσης, η οποία βεβαίως συνεχίζεται από το 2008. Έχει επιταχύνει διαδικασίες αποσύνδεσης και διάλυσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά τώρα πλέον το βλέπουμε και κοινωνικοπολιτικά. Οπότε πρέπει να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Διότι αυτοί που νομίζουν ότι από μια καραμπόλα ή από τέλος πάντων από κάποια έννοια της θήκης θα γλιτώσουν, γιατί θα καταρρεύσει η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Από τη στιγμή που παραδώσαμε το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να το εγκαταλείψουμε οι ισχυροί παράγοντες του παιχνιδιού, εκτός και αν ο λαός μας κάνει κάτι τελείως διαφορετικό, δηλαδή πάρει τη δικό στα χέρια του. Εγώ πιστεύω ότι εάν, ακόμη και αν καταστραφεί, αύριο το πρωί ξυπνήσουμε και δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει Ευρωζώνη, με τη μορφή τουλάχιστον που την ξέραμε, η Ελλάδα θα καταλήξει να είναι ό,τι ήταν η Βοσνία και η Ζερβοβίνη επί αυστριακής αυτοκρατίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Γι' αυτό και πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός τι να κάνει. Ανεξάρτητα, Γιώργο μου, κάτι πήγες να πεις? Όχι. Ανεξάρτητα από τις κινήσεις του ελληνικού λαού, οι οποίες είναι απαραίτητες ασφαλώς, Δημήτρη μου, νομίζεις ότι αυτή η ιστορία στην Ιταλία θα έχει ούτως ή άλλως κάποιες επιπτώσεις στην Ελλάδα, θετικές ή αρνητικές? Ίδιες. Γιατί τα παιχνίδια του στυλ έξοδος τιμωρίων έχει εσωρεθεί τόσο μεγάλο κόστος από τις αγορές και τους κερδοσκόπους στις μεγάλες οικονομίες με αφορμή την Ιταλία και φυσικά και την Ισπανία, μην το ξεχνάμε. Σήμερα παρετήθηκε ο Ραχόη στην Ισπανία. Τι κρύβεται πίσω από αυτό?
Κοίταξε να σας κάτι, αυτό το πράγμα είναι ένα μείγμα προβλημάτων που έχει η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι τίμιες τάξεις των μεγάλων οικονομιών δεν αντέχουν πλέον να το παραβλέπουν. Αυτές οι εξελίξεις που έχουμε στην Ισπανία, που δεν αφορά μόνο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, δηλαδή το κόμμα του Ραχώη, το οποίο έχει την κυβέρνηση, αφορά όλο το πολιτικό σύστημα. Οι δικαστές έχουν ξεκινήσει και ξετυλίγουν ένα κουβάρι, το οποίο αφορά, έχουμε πρώτη φορά, δεν ξέρω άλλη περίπτωση, όπου σε ευρωπαϊκή χώρα έχουμε καταδίκη για ατασταλία σε δημόσιο ταμείο κυβερνητικού κόμματος. Όχι στελεχών του, ολόκληρου του κόμματος. Και βεβαίως το βασικό του ταμεία, στελέχη, υπουργούς κτλ. Τους στέλνουν σε οριδόν στη φυλακή. Και δεν ξέρω αν θα τη γλιτώσει και ο Ραχώη. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ακόμη και μεγάλες οικονομίες, όπως για παράδειγμα ήταν και η Ιταλία, κομμάτια της ηθήνουσας τάξης, της άφρας τάξης, στην Ιταλία βλέπουμε ότι ήταν σαφέστατα ο βιομηχανικός βοράς, τα μεγάλα συμφέροντα της βιομηχανίας του βορρά, οι οποία πλέον βλέπουν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν και δεν μπορούν να έχουν την ελευθερία κινήσεων που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν την παγκόσμια κρίση. Και έτσι αρχίζουν να παίρνουν μέτρα, να το πούμε έτσι, ώστε να μπορούν να αντισταθούν στην επιδείνωση αυτής της παγκόσμιας κρίσης που υπάρχει. Το ίδιο νομίζω ότι συμβαίνει και στην Ισπανία, με διαφορετικούς βεβαίως όρους και με διαφορετικό τρόπο εκδήλωση των προβλημάτων που υπάρχει. Και θα το δούμε και σε άλλες χώρες. Η Γαλλία στην ουσία είναι μια ατομική βόμβα που έχει πλέον, που είναι σε αντίστροφη μέτρηση. Η Γαλλία είπες? Ιταλία νομίζω. Η Ιταλία. Ποια χώρα είπες? Ιταλία. Για ποια χώρα είπες? Ιταλία. Για τη Γαλλία. Για τη Γαλλία είπες, έτσι, μπράβο. Αυτή τη στιγμή ο Μακρόν δεν έχει ούτε καν την δημοτικότητα που είχε ο Πετέν επί Βυσσή. Λοιπόν, βλέπουμε να έχουμε να καίνε τα ομοιώματά του σε ολόκληρη τη Γαλλία. Επίσημα οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν σε δημοτικότητα κάτω από 16%. Δεν το πέτυχε κανένας αυτό το ιστορικό ρεκόρ της δημοτικότητας. Λοιπόν, εκεί βράζει λοιπόν η χώρα. Οπότε θα παρέμβει και ποιος θα παρέμβει? Αν θα παρέμβουν από τα πάνω δυνάμεις της ηθήνουσας τάξης ή θα παρέμβει από τα κάτω ο λαός ή όχι, θα το δούμε. Αλλά όλα είναι πλέον στο τραπέζι. Κανένας δεν μπορεί να κουκουλώνει το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ο τρόπος που έχουν οι παγκοσμιοποιημένες αγορές. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσουν ούτε και μεγάλες οικονομίες. Η κρίση βαθαίνει και δεν μπορεί να το κουκουλώνει επιπλέον. Ωραία. Για πάμε λίγο και στην Ιταλία που με αυτήν ξεκινήσαμε. Πριν πάμε εκεί, δηλαδή, συγγνώμη Γιώργο μου, η κίνηση Σάντσεθ, δηλαδή του Σοσιαλιστικού Κόμματος, την εντάσσεις Δημήτρη στην άμυνα του Ευρωιερατείου ή είναι μια αυτοτελής κίνηση για λόγους πολιτικής επιβίωσης του Σοσιαλιστικού Κόμματος? Και του Ποντέμου. Νομίζω το δεύτερο. Του Ποντέμου. Το δεύτερο, μάλιστα. Το δεύτερο. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να επιβιώσουν και αυτοί, διότι ξέρουν ότι και το καμπανάκι χτυπάει χοντρά και για τους ίδιους. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα στο όλο πλαίσιο. Μην ξεχνάμε ότι η Καταλωνία, σαν πληγή, δεν έχει κλείσει. Ασφαλώς. Στην Ισπανία. Ίσα τώρα ορκίστηκε και η κυβέρνηση τώρα, καταλανική. Βγήκε καινούργια καταλανική κυβέρνηση με αυτονομιστές, χωρίς να είναι μέσα όμως αυτοί που είναι φυλακισμένοι ή εξόριστοι. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει... Έχουμε ταυτόχρονα πριν μερικές εβδομάδες, πριν ξεκινήσει το σκάνδαλο με το Ραχώη και το κόμμα του Ραχώη, μάλλον πριν βγει στην επιφάνεια, δηλαδή ανακοινωθούν οι αποφάσεις των δικαστηρίων για φυλακίσεις κτλ. Ξεφτυλίσανε και το Ποδέμος. Δώσανε χαριστική βολή και στο Ποδέμος μέσα από αυτή την ιστορία με τα λεφτά που έχει πάρει, τα χοντρά χρήματα που έχει πάρει ο ηγέτης του κατά τα άλλα αριστερός, παταφάτης και του απέξαλα. Τη βίλα του Ιγκλέσιας λες, τη βίλα, ε? Ναι. Η οποία την βρήκανε κάπου 600 χιλιάρικα και την αγοράσανε τα παιδιά. Το ζεύγος που ηγέτηκε το Ποδέμος. Κάπου είχαν 600 χιλιάρικα, έφτιαρα και τα αγοράσανε. Ως καθηγητές. Το πήραν με δάνειο. Με δάνειο το πήρανε, λένε. Το πήρανε με δάνειο. Ρε παιδί μου, ναι, σε αυτές τις συνθήκες όπου οι τράπεζες έχουν κρεοκοπήσει, όπου ανακεφαλαιοποιούνται, όπου οι κάγιας έχουν
ανακεφαλοποιείται εξωγή όπως φορές με χρήμα και δεν δανείζουν κανέναν, αυτούς τους δανείσανε. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Όπως δανείσανε και τους μέσα, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συνεχίζουν να δανείζουν και τώρα οι τράπεζες. Ενώ δεν δανείζουν καθόλου την οικονομία. Είναι γνωστό το τι συμβαίνει. Και βεβαίως με το εισόδημα δημοσίου υπαλλήλου. Και τη δημοσία υπάλληλη είναι και ίδιο. Θα πληρώνουν 25 χρόνια. Θα πληρώνουν 25 χρόνια, Δημήτρη μου, όμως, για την εξόφληση του δανείου. Έλα, συνεχίζουμε το ανέκδοτο. Άστο τώρα. Σου δίνω 600 χιλιάρικα και σου λένε μετά πήγαινε στην ευχή της Θεού και της Παναγίας. Εντάξει. Πες μου και εμένα ποια είναι αυτή η τράπεζα, αυτά που χρήματα για το επάμπρε, παιδιά. Δημήτρη μου, στην Ιταλία τι έγινε, υποχωρήσανε τελικά οι εκολαπτώμενοι? Ναι, υπήρξε υποχώρηση. Κατά τη γνώμη μου, υπήρξε σοβαρή υποχώρηση σε δύο μέτωπα. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι τραβήξανε πίσω το συνταγματικό ζήτημα που γεννήθηκε από την παρέμβαση Ματαρέλα. Δηλαδή, εδώ δεν είναι θέμα ότι έχουμε ένα πρόεδρο, ο οποίος τέλος πάντων και κλεισμένο των θυρών είπε στον πρωθυπουργό, στο μέλλον τον πρωθυπουργό, ξέρεις, έχεις έναν τύπο εκεί που δεν τον γουστάρω, ρε γαμότο, και θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Δεν ήταν έτσι. Διεκδίκησε ο Ματαρέλα το βασιλικό προνόμιο, δηλαδή να έχει λόγο για τους υπουργούς. Και του το δώσανε. Λοιπόν, και του το δώσανε. Ακριβώς αυτό. Το δεύτερο είναι η αλλαγή του υπουργού, όπου αντί για τον Πάολο Σαβόλα, έχουμε τον καινούριο αυτόν, ο οποίος από ό,τι το γνωρίζω από τα γραπτά του, ο Τρία. Βαρουφάκης. Ναι, τον Τρία. Λοιπόν, ούτε τέσσερα δεν γίνει, ούτε δύο. Λοιπόν, αυτός ο τύπος είναι Βαρουφάκης σκέτος. Έτσι, λοιπόν, η Ιταλία τι κάνανε με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίσανε ή δώσανε υποσχέσεις ότι δεν θα κάνουν αυτό που είχε σκοπό να κάνει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Πάολο Σαβόνα. Σαβόνα. Ο οποίος τι ήθελε να κάνει, στο πρώτο 24ωρο θα έδινε εντολή στην Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας να δώσει πιστώσεις ανοιχτές σε ευρώ στο κράτος για τις δαπάνες του, στους συνταξιούχους για συντάξεις, στους αναξιοπαθούντες ή δυσπραγούντες σε βασικό εισόδημα αυτά τα 780 ευρώ ανά μήνα και για επενδύσεις στην εγχώρια παραγωγή. Αυτό το πράγμα θέλει ένα 24ωρο. Τίποτα άλλο. Εντολή εντός 24ωρου. Και γιατί να μην το... Δεν τους επέτρεψαν να σχηματίσουν κυβέρνηση έστω και για ένα 24ωρο. Είναι θέμα Υπουργού Οικονομικών. Υποχώρησαν από αυτό. Είναι θέμα Υπουργού Οικονομικών, Δημήτρη μου. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει και ο Τρία. Γιατί όχι. Όχι. Ο Υπουργός Οικονομικών. Γιατί αυτός καθορίζει την πολιτική στο χρηματοπιστωτικό τομέα και ελέγχει την τράπεζα της Ιταλίας, η οποία είναι κρατική. Δεν μπορεί, λοιπόν, μπορεί να ανήκει στο ευρωσύστημα, αλλά αν ελέγχει τη διοίκησή της που την ελέγχεις ως κράτος, έχει τελειώσει η ιστορία. Και βάλε ένα βαρουφάκι. Και τώρα θα ακούμε τα wow στην Ιταλία και ενδεχομένως οι Ιταλοί να δούνε και τα αραπανάκια ανάποδα, αν τους εισάγουν το διπλό νόμισμα. Το οποίο το δέχεται ο κύριος αυτός, το 3, 2, 4, 4 και μισό. Αυτός είναι που είχε εκείνο το συνεργάτη, τον άλλο συνεργάτη του Βαρουφάκη, τον Κορεάτη. Τον Κορεάτη κάτι. Ναι. Θα το δούμε κιόλας, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, καλά θα λοιπόν, το δούμε. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Ωστόσο, έχει σημασία όμως, τι τους τρόμαξε και κάναν το συμβασμό. Τι τους τρόμαξε? Δεν περιμένανε τη λαϊκή οργή που εκδηλώθηκε αυτές τις μέρες στην Ιταλία. Υπήρξε τέτοια. Μιλάμε, έγινε χαμός. Υπήρξε ένα παλαϊκό αίτημα να πάει για εσχάτη ο Ματαρέλα. Έγινε παλαϊκό το αίτημα αυτό. Το στήριξε πάνω από το 70% των δημάρχων και των κοινοταρχών της Ιταλίας. Και φυσικά αναμενόταν να γίνει μια τεράστια διαδήλωση εκατομμυρίων με αίτημα τη Δημοκρατία. Την ημέρα της Δημοκρατίας τώρα το Σάββατο. Αυτό φόβησε και το Ματαρέλα με το Ιεραντίο, γι' αυτό και δεν προχώρησε στη λύση Κοταρέλη, ενώ του έδωσε εντολή σχηματικής κυβέρνησης τη Δευτέρα. Ναι. Δεν προχώρησαν στην κυβέρνηση τεχνοκρατών και τα βρήκανε στο παρασκήνιο
με τον Ντιμάγιο και τον Σαλβίνη. Και τρομάξαν και αυτοί οι επιλαϊκοί. Γιατί από τη στιγμή που κινητοποιήθηκε ο λαός, αναγκαστικά θα πήγαινε σε πιο ριζοσπαστική ένταση. Και επειδή ο Ντιμάγιο είναι πολύ λίγος άνθρωπος, δηλαδή πάρα πολύ λίγος για ηγέτης, αναγκαστικά θα προέκυπταν άλλοι ηγέτες με στόχα λαϊκού ηγέτη, με πιο ριζοσπαστικό προβληματισμό και δράση από το οργάνο, από το, και από το οργανωμένο δυναμικό του κόμματος του Βεγγρίλου, αλλά και από το λαό των πλαισίων. Συν το γεγονός ότι από τις εκτιμήσεις που υπήρχαν και διάβασα στον Ιταλικό τύπο, το κυβερνητικό πρόγραμμα της συγκυβέρνησης συγκέντρωνε το 80% της συμπάθειας του Ιταλικού λαού. Έχει αλλάξει το κυβερνητικό πρόγραμμα τώρα με τη νέα κυβέρνηση? Δεν ξέρω. Ναι, ούτε δεν έχουν ανακοινώσει καινούριο κυβερνητικό πρόγραμμα, αλλά από τη στιγμή που δεν θα κάνουν το αυτονόητο, δηλαδή στο πρώτο 24ωρο, να δώσουν εντολή στην Κεντρική Τράπεζα να δώσει τις πιστώσεις σε ευρώ που χρειάζεται η οικονομία και το κράτος για να ασκήσει την πολιτική που θέλει, τότε κολοκύθια με τη ρίγανη θα ακολουθήσουν την πορεία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Εκτός και αν ο Ιταλός δεν μας είσαι, έτσι. Έχεις ικανούς αυτά τα δύο κόμματα, την ηγεσία τους αλλά και το ό,τι υπάρχει από την οργανωτική τους βάση, να σταθούν αντιμέτωποι με τις πιέσεις τόσο του Ευρωερατίου όσο και των Ιταλών εραστών της ΕΕ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 Ε
όχι. Δεν το θεωρώ ικανό. Εγώ έχω τη γνώμη και Δημήτρη σχολίασε το ότι κάπου το είχε σημειώσει και εσύ, δεν θυμάμαι τώρα που, ότι για άλλη μία φορά οι κομματικές, ας το πω έτσι, γραφειοκρατίες προσπαθούν να αποδιγετήσουν ένα κόσμο που... Έτσι, ναι, ισχύει αυτό. Έτσι, δηλαδή αυτό φοβούνται μπροστά στο λαϊκό ανέβασμα γιατί αποδείχνονται εξαιρετικά λίγες. Κάπου το έχεις ξανασχολιάσει παλαιότερα, ναι, αυτό σαν φόβο. Είναι προφανές ότι θα περάσει η κυβέρνηση τεχνοκρατών που ήθελε η Γερμανία και το ήταν σαφές, σαφές το τι ήθελε και με δηλώσεις της Μέρκελ μόλις προχθές, αλλά και με δηλώσεις άλλων στελεχών της κυβέρνησης Μέρκελ. Για να προχωρήσει αυτό, δεν αρκούσε απλά η καταστολή του Ιταλικού λαού. Έπρεπε να ασκήσουν στρατιωτική ισχύ. Να βγάλουν στρατό στους δρόμους δηλαδή. Εκτός και τσακίσουν το ηθικό του λαού με μια κυβέρνηση Σιριζανέλ. Ναι, λοιπόν. Οπότε που το έχουμε ζήσει και εμείς το άθλημα. Γι' αυτό το κάνανε. Έτσι. Τώρα θα παιχτεί, εάν στο καταστρέφω το παιχνίδι θα κερδίσει την εξέδρα. Δηλαδή, εάν το κόμμα του Πεπεκρύλο δεχτεί να αποδηγετηθεί από τον κομματικό μηχανισμό που φαίνεται ότι είναι υποδιαμόρφωση από τον Τιμάγιο. Λοιπόν, εάν το καταφέρει, θα έχει ιτηθεί προσωρινά ο Ιταλικός λαός. Αλλά ο Ιταλικός λαός έχει δείξει ότι έχει δυνατότητες να κάνει πολιτικές επιλογές εξαιρετικά αιρετικές για τα δεδομένα του κοινοβουλευτισμού όπως το ζήσαμε εμείς στην μεταπολίτευση και οι Ιταλοί μετά τον Δευτερόλογο Πόλεμο. Βεβαίως, οπότε βλέπουμε, αλλά αυτό το παιχνίδι παίζεται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Να ελεγχθεί πάση θυσία το κόμμα του Παπαγγελό. Δημήτρη, μπορούμε να κάνουμε δύο ερωτήσεις ακόμα ή είναι ο χρόνος πολύ περιορισμένος? Όχι, εντάξει. Εάν η κυβέρνηση που προκύπτει είναι προϊόν της Ευρώπης και των Ιταλών που επιθυμούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αυτή η κυβέρνηση θα περάσει μέτρα τα οποία θα είναι απολύτως αντιλαϊκά. Άρα σημαίνει ότι το πολιτικό τους μέλλον υποθηκεύθηκε. Το κάνουν τόσο εύκολα αυτό, Δημήτρη μου. Και τη δεύτερη ερώτηση, συνδυασμό αυτή, είναι: θυμίζω ότι ο Σαλβίνι ήταν 7 χρόνια το δεξιχέρι του Μπερλουσκόνη. Έτσι. Πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι έτοιμοι να θυσιαστούν? Νομίζω ότι είναι σαφές ότι τα βιομηχανικά συμφέροντα που εκφράζει του Βορρά, που εκφράζει ο Σαλβίνι και το κόμμα του, του τράβηξαν το χαλί. Του είπαν ότι τώρα πλέον, τώρα δεν είναι η ώρα. Αυτό του είπαν. Γιατί είδαν ότι τελικά παίρνει κεφάλι μια αντικαθεστωτική
των πραγμάτων πολιτική δύναμη, η οποία μέσω των κινητοποιήσεων υπήρχε δυσπαστισμός. Φυσικά. Πρέπει να τα δούμε αντιφατικά τα πράγματα, διότι και μέσα στην Ιταλική κοινωνία πιστεύω ότι θα διχάσει την Ιταλική κοινωνία. Δηλαδή ένα συντηρητικό κομμάτι κάποιων μεσαίων στρωμάτων θα σίγουρα έχει τρομάξει με αυτή την έκθεση. Και σίγουρα έβλεπα τα σχόλια και ο τρόπος, ας πούμε, που ναι μεν δεν θέλει γερμανική Ιταλία, αλλά την επίδειξη δύναμης που έκανε ο Ματαρέλα και την προοπτική να δει να έχει αντιμέτωπο καρμπινιέρους και το στρατό, του κόψαν τα πόδια. Ναι. Τον έλουσαν κρύο υδρότα. Δεν είναι συνηθισμένος σε τέτοιου είδους αναμετρήσει ο ιταλικός λαός. Από την άλλη μεριά, εάν οδηγούσαν τα πράγματα σε τέτοια αναμέτρηση που έτσι φαινόταν, αν προχωρούσε η κυβέρνηση των τεχνοκρατών, αναγκαστικά θα πηγαίναν σε τέτοια αναμέτρηση, τότε μπορεί να υποχωρούσαν κάποια συντηρητικά μεσαία στρώματα, αλλά τα στρώματα του λαού που θα φέρνανε στο κεφάλι θα ήταν πολύ πιο διασπαστικά. Και έως προς τον τρόπο δράσης, και στον τρόπο οργάνωσης, και στα πολιτικά τους αιτήματα. Ναι. Αυτό δεν θέλαμε τίποτα. Δημήτρη μου, και μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, και να σε αφήσουμε ήσυχο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που ισχύουν τα μέτρα του Τραμπ. Βλέπεις αυτό να εντείνει τον πόλεμο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή είναι απλώς μια κίνηση η οποία απλώς θέλει να μειώσει τα ελλείμματα της Αμερικής, δημιουργεί κάποιο μείζον πρόβλημα στους υπερεθνικούς σχηματισμούς στην Ευρώπη και τα λοιπά? Βέβαια αυτά δεν είναι για το θεατήμι αυτά τα πράγματα. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή κοινάζει στον αέρα προς όφελος βεβαίως της Αμερικής. Δεν είναι μια κίνηση επιβεβαίωσης οικονομικής ηγεμονίας και κυριαρχίας και απέναντι στην Ευρώπη του αμερικανικού παράγοντα. Ακριβώς. Και το κάνουμε μόνο με τέτοιον τρόπο που μυρίζει κατάσταση εμπορικού και οικονομικού πολέμου των αρχών της δεκαετίας του 30. Ακριβώς. 1930. Με την κατάργηση του νόμου του Χρυσούλες, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τρομακτικό πρόβλημα, διότι πολύ απλά δεν έχει τον επεκτατισμό ή το άνοιγμα της αμερικανικής οικονομίας και είναι προσανατολισμένη προς την Αμερική. Δηλαδή ο βασικός παρτενέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως της Ευρωζώνης είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς. Σε επίπεδο κίνησης κεφαλαίων και σε επίπεδο εμπορίου. Οπότε θα υποστεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, το οποίο θα προσπαθήσει η Γερμανία να το αντικαταστήσει ή να το ισορροπήσει με μεγαλύτερη βία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, με αποτέλεσμα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τόσο περισσότερο να είναι οι φυγόκεντρες τάσεις, να δυναμώνουν οι φυγόκεντρες τάσεις. Να είμαστε αισιόδοξοι λοιπόν, ε? Αισιόδοξοι να είμαστε. Να διαλυθεί. Γιατί βλέπουμε πράγματα πολύ πιο έγκαιρα από ό,τι τα βλέπουν όλοι οι άλλοι. Επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις ότι εδώ μιλάμε για μια κρίση που δεν επιτρέπει πλέον να συνεχίσει ο παγκόσμιος καπιταλισμός με όρους παγκοσμιοποίησης. Εξαναγκάζει ακόμη και ισχυρούς πυρώνες της παγκόσμιας οικονομίας να αναθεωρήσουν την πολιτική τους, και αυτό δίνει τεράστιες δυνατότητες για τους λαούς. Τεράστιες δυνατότητες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και να ακολουθήσουν άλλη πολιτική. Προφανώς. Λοιπόν, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλή επιτυχία. Και καλή επιστροφή. Και εγώ ευχαριστώ. Αντίο. Γεια χαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι ένα μουσικό διάλειμμα χρειάζεται, ειδικά στους ακροατές, γιατί υπήρχε και θόρυβος, ήταν μέσα από μαγαζί που μίλαγε. Οπότε, αφού είναι έτσι, πάμε. Ιταλία, ελπίζουμε, ο Δημήτρης δεν μας το δείχνει αυτό, αλλά ελπίζουμε να μας δείξει το δρόμο, να σπάσει αυτό στρατόπεδο συγκέντρος που λέγεται ΕΕ, ένα τραγούδι από τον Λούτσιο Ντάλλα που μας δίνει το δικό του ποιητικό όραμα της απελευθέρωσης. Και τι λέει?
Κάθε μέρα, μεταξύ των άλλων, θα είναι γιορτή. Κάθε Χριστός θα κατέβει από το σταυρό του και επιτέλους θα μιλήσουν και οι μουγκοί. Γιατί μέχρι τώρα μιλούσαν οι κουφοί. Πίσω στην εποχή στο μικρόφωνο, στην εκπομπή στο μικρόφωνο. Και πριν μας πει ο Γιώργος ο Γεωργής, πριν μας σχολιάσει τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ, να έλεγε όταν είμαστε εκτός αέρα, ήθελα να κάνει ένα σχόλιο για το. Γιατί? Για την Παντιέρα Ρώσα. Παντιέρα Ρώσα σημαίνει κόκκινη σημαία. Σε εμάς τη δική μας ιστορία αυτό είναι συνδεδεμένο με την αριστερά, το Κομμουνιστικό Κόμμα κτλ. Στην Ιταλία θυμίζω ότι το κόκκινο ήταν το χρώμα της δημοκρατίας ενάντια στο βασιλέα. Έτσι. Και επίσης οι δημοκρατικές δυνάμεις, οι γαριβαλδινοί, οι οποίοι αν θυμάμαι καλά πολέμησαν και στην Ελλάδα. Ασφαλώς. Υπερασπίζοντας τα δίκαια του ελληνικού λαού, φορώντας κόκκινη στολή. 1898, αν θυμάμαι καλά, πολέμησαν στην Ελλάδα οι γαριβαλδινοί υπέρ των Ελλήνων, φορώντας κόκκινη στολή. Και αν θυμάμαι καλά, υπήρξε και ένας Έλληνας ποιητής που σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε φορώντας τη σχολή των γαριβαλδινών. Είναι μια μακρινή ιστορία που θυμάσαι το όνομα. Θυμάμαι, έγραφε σονέτα. Θα τον ευρούμε. Η χαρακτηριστικός για τα σονέτα του. Δυστυχώς πια στα σχολεία δεν τα διδάσκονται πια αυτά τα παιδιά μας. Και εμείς που τα είχαμε διδαχθεί, τώρα ήρθε το τραγουδάκι αυτό να μας θυμίσει, τουλάχιστον εμένα να μου θυμίσει, αυτή την ιστορία με τους γαριβαλδινούς. Το κόκκινο χρώμα, το οποίο ήταν πάντα το χρώμα της δημοκρατίας, το χρώμα του λαού, του λαού που αγωνίζεται για τα δικαιώματά του. Δεν ήταν το χρώμα μιας παράταξης, ήταν το χρώμα της δημοκρατίας. Και του πραγματικού διεθνισμού, Γιώργο, έτσι, όταν ήρθαν να πολεμήσουν οι γαριβαλδινοί στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο διεθνισμός, έτσι. Αυτός είναι ο διεθνισμός, ναι, δεν έχει καμία σχέση ο διεθνισμός. Είναι διά των εθνών, δεν είναι διά των εθνών, σέβεται και τιμά τον πατριωτισμό, δεν νοείται. Διεθνισμός χωρίς τον πατριωτισμό. Ο πατριωτισμός και ο διεθνισμός είναι οι δύο όψεις του αυτού δημοκρατικού λαϊκού νομίσματος. Αν θέλουμε να μιλήσουμε έτσι όπως είναι. Γι' αυτό και όλες οι επαναστάσεις ελληνικοί πριν απ' όλα. Πόσοι διεθνιστές φιλέλληνες, έτσι τους λέγαμε τότε, πολέμησαν, ακριβώς, δώσαν το αίμα τους για την υπόθεση της Λευτεριάς. Άλλο πράγμα, πώς αξιοποιήθηκαν κάθε φορά αυτοί από τους εκάστοτε έτσι, από τους εκάστοτε ισχυρούς, και εντός και εκτός Ελλάδας, και εντός και εκτός Ευρώπης, και εντός και εκτός Ιεράς Συμμαχίας και πάει λέγοντας. Αλλά έχουμε αναμνήσεις ουκολίγων και Αμερικανών και Γάλλων και Άγγλων διεθνιστών, με κορυφαίο τον Λόρδο Βίρονα. Γιατί να το. Ό,τι βέβαια πίσω, και αν μπορεί κανείς να του προσάψει. Ό,τι και να προσάψεις δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξε και έδωσε τη ζωή του για τη λευτεριά του λαού μας. Όπως παλιότερα υποστήριξε, και αυτό είναι λιγότερο γνωστό, και τους καρμπονάρους στην Ιταλία. Αυτά για να θυμούμαστε. Και έχουμε έναν επίσης πολύ γνωστό Έλληνα καρμπονάρο ποιητή, τον Κάλβο. Έτσι, είναι επίσης γνωστό ότι ο Ανδρέας Κάλβος ήταν καρμπονάρος και συμμετείχε, είχε δεσμούς με το κίνημα των καρμπονάρων στην Ιταλία. Αυτά τα πράγματα, το πώς δηλαδή ο αγώνας για την αυτοδιάθεση των εθνών δεν ήταν μόνο εθνικός, ήταν πάντα διεθνικός. Εξέφραζε δηλαδή τη θέληση, την ταύτιση του αγώνα του λαού να έχει πατρίδα, ήταν πάντα ταυτισμένο με τον αγώνα της δημοκρατίας. Για δημοκρατία, γιατί δημοκρατία δεν νοείται χωρίς πατρίδα. Δικαίωμα δεν νοείται χωρίς χώρο άσκησης του. Και ερχόμαστε τώρα. Πριν φύγουμε από εκεί, δηλαδή θες να πεις, όπως λέει και ο Κάλβος, ότι χρειάζεται αρετή και τόλμη η ελευθερία, έτσι δεν είναι? Αλλά την έχουν οι Έλληνες σήμερα, Γιώργο? Νομίζω ότι παρά το ψυχολογικό πόλεμο που άσκησε απάνω τους, είναι κανονικός ψυχολογικός πόλεμος, τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και δεν βάζω εκτός το Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης είναι μέσα. Ήταν ο βασικός εισηγητής της ΣΥΤΑΣ. Άκουσες τι είπε ο Βαρουφάκης προχθές? Να συνεκμεταλλευτούμε το Αιγαίο με τους Τούρκους. Καλά, εντάξει, Βαρουφάκης είναι, αυτά θα έλεγε, αλλά το ζήτημα που μπαίνει εδώ πέρα είναι ακριβώς αυτό.
ξεκίνησε μία διαπραγμάτευση η οποία ήταν δεδομένο που θα καταλήξει. Και η δική του πρόταση ήταν χειρότερη και από του Σόιμπλε. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Του διπλού νομίσματος, εννοεί ο Γιώργος. Του διπλού νομίσματος, ρε παιδιά, του διπλού νομίσματος. Από αυτή την άποψη, το να συνεχίσει αυτό το δούλεμα και να βαφτίζεται και αριστερά και δι' αριστερά, δι' εξόδου, είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Τώρα πάμε σε αυτό το πράγμα που το έχετε επίσης πολλές φορές, μου φαίνεται το σχολιάσατε και στην εκπομπή που είχατε τη Δευτέρα με τον Δημήτρη. Για την Ιταλία. Ναι. Το ζήτημα της διάκρισης δεν είναι πια ανάμεσα σε δεξιά και αριστερά. Δεν θεωρώ ότι ήταν και ποτέ, τουλάχιστον μέχρι με τους όρους στους οποίους συζητάμε, που έχουν το νόημα, το περιεχόμενο που έχουν αποκτήσει αυτές οι έννοιες σήμερα. Θεωρώ ότι πάντα το νόημα ήταν ανάμεσα σε αυτούς που διεκδικούν τα δικαιώματά τους, διεκδικούν να έχουν δικαιώματα, και σε αυτούς οι οποίοι αρνούνται να εκχωρήσουν τα δικά τους δικαιώματα προς τους πολλούς. Δηλαδή, ανάβασα δηλαδή σε μια ολιγαρχία του πλούτους και της εξουσίας από τη μια μεριά και στη μεγάλη μάζα του κόσμου από την άλλη πλευρά. Δυνατή και αδύναμη. Έτσι. Αυτό είναι το δυνατή κριτήριο. Και αδύναμη. Αυτοί που ήταν πάντα κοντά στα κέντρα των αποφάσεων, αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να έχουν τη συγκέντρωση και συγκεντρωποίηση του πλούτου στα χέρια τους, και αυτοί που δεν το έχουν. Που ζούσαν πάντα κυρίως χάρη στη δουλειά τους. Είτε αυτό είναι μισθωτή εργασία, είτε είναι μικρή επιχειρηματικότητα, μεσαία επιχειρηματικότητα και πάει λέγοντας. Οι άνθρωποι δηλαδή από τη μία μεριά που συνδέουν, αποτελούν τον κόσμο της εργασίας από τη μία μεριά, και οι άλλοι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, που το χρήμα για αυτούς δεν ήταν ποτέ πρόβλημα. Και που καταλάβαιναν το χρήμα σαν αυτό που πραγματικά είναι. Μια σχέση εκμετάλλευσης. Μια σχέση εξουσίας. Τώρα από εκεί ύστερα, από εκεί ξεκινάς για να το δεις. Και σήμερα αυτός ο κορσές των εθνικών κρατών σημαίνει δικαιώματα, συνδέεται με τη δημοκρατία και είναι πολύ στενός κορσές για τις δυνάμεις αυτές, για το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, για τις μεγάλες τράπεζες, για αυτούς που αποφασίζουν και κινούν τα νήματα της παγκόσμιας οικονομίας, και ακριβώς γι' αυτό οι αποφάσεις των λαών, είτε αυτές είναι δημοψήφισμα, είτε αυτές είναι εκλογές, είτε τελούν υπό την αίρεσή τους, εκτός και αν ο λαός, ο ίδιος ο λαός, οι εργαζόμενοι αποφασίσουν ότι αυτό δεν πάει άλλο. Δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι η αριστερά γεννήθηκε κατά τη γνώμη μου σαν ευρύτερη πολιτική παράταξη από την Γαλλική Επανάσταση για να υπερασπίσει τα συμφέροντα, αυτά που είπες εσύ, επαναλαμβάνω, τα συμφέροντα των αδυνάτων, δηλαδή την ευημερία των πολλών. Σήμερα βλέπουμε, Γιώργο μου, ότι την αριστερά και στην Ιταλία, θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε λίγο και εκεί, την αριστερά να υπερασπίζεται το Ματαρέλα. Στο πραξικόπημα που έκανε προχθές, σύσσωμη, εκτός από, όπως έλεγες προηγουμένως, εκτός αέρα, μερικές μικρές ομάδες της αριστεράς, όπως το No Euro κτλ. Σύσσωμη η ιταλική αριστερά, κοινοβουλευτική. Και παρεπιπτόντως, την υπόλοιπη αριστερά χαρακτηρίζονται εθνικιστικές, έτσι. Ακριβώς. Έτσι, να το έχουμε υπόψη μας, έτσι δηλαδή. Ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό αυτή η καραμέλα του εθνικισμού, ώρες-ώρες. Έτσι, ακόμα και το No Euro στην Ιταλία και μερικές μικρές έτσι κινήσεις, οι οποίες όντως δεν έχουν πραγματική απήχηση, επιρροή, ας πούμε, πιο πολύ σαν δεξαμενές σκέψεις θα μπορούσες να το πεις, ας πούμε. Να, ακριβώς. Με τα δικά τους ιδιαίτερα κολλήματα, έτσι, αλλά, βάση περιπτώσει, δέχονται ακριβώς την ίδια κριτική ότι είναι, πώς να το πω, εθνικιστές, όπως δέχεται το ΕΠΑΜ με άλλους όρους προφανώς, και το ΕΠΑΜ δεν διεκδικεί, ούτε διακηρύσει, ούτε και είναι δηλαδή αριστερό, ούτε και θέλει να είναι αριστερό, ούτε δεξιό, ούτε κεντρό, έτσι. Ακριβώς θέλει να πάρει τη θέση των αδυνάτων, οι οποίοι έχουν ανάγκη και την πατρίδα τους και τη σημαία τους και τη χώρα τους και τα δικαιώματά τους. Και ξέρουν ότι όλα αυτά είναι ένα ενιαίο πακέτο. Γιώργο, κάτι θέλεις να πω κάτι πριν? Πες, ναι. Ήθελα να πω ότι ο πόλεμος, αυτός ο πόλεμος που περιγράφει ο Γιώργος, ο Γιώργης, ανάμεσα στους δυνατούς και στους αδύνατους, που έρχεται από πολύ μακριά, και θα ευχόμαστε πάντα να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, έστω και σαν όνειρο, γίνεται και στο πεδίο της γλώσσας. Στο πεδίο της γλώσσας βλέπουμε ότι σήμερα υπάρχουν διάφοροι επιθετικοί προσδιορισμοί, όπως ο όρος λαϊκιστής, όπου έλεγε ο Γιώργος προηγουμένως,
όπου αποκαλείται οποιοδήποτε δεν υιοθετεί τον νέο φιλελευθερισμό. Όπως επίσης εθνικιστής όποιος υπερασπίζεται την εθνική ανεξαρτησία. Το να παλεύουμε για τη χρήση των εννοιών, για το νόημά τους, για το... να παλέψουμε για το τι ακριβώς εννοούν οι λέξεις, νομίζω ότι έχει τη μεγάλη σημασία. Τι έλεγες, Γιώργο? Ναι, όχι, εγώ, μιας και λέγαμε για την αριστερά, ότι το μοτίβο τους είναι αυτό. Το επαναλαμβάνω, μοτίβο είναι ότι παλεύουμε για άλλη Ευρώπη. Μην τους μιλήσει δηλαδή κανείς για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα το κάνουν αυτό, δεν μας έχουν εξηγήσει. Την άλλη Ευρώπη. Έτσι συνολικά. Σωστά. Εντάξει, υπάρχει και ένα κομμάτι της αριστεράς ρίζοσπαστικής κτλ. Κτλ. Με άλλους επιθετικούς προσδιορισμούς, γιατί οι λέξεις γι' αυτό είναι, για να πετάς επιθετικό προσδιορισμό και να ξεμπερδεύεις δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να φύγεις από το ευρώ, αλλά από τα αριστερά. Ναι. Τώρα, τι εννοείται αυτό, Θεός και ψυχή τους. Αυτό μπορεί να ξεκινάει από το ζήτο το ευρώ μέχρι να έρθει ο σοσιαλισμός για να βγούμε, ο Τσούμπας. Που δεν τον νοιάζει το νόμισμα, λέει. Προφανώς, γι' αυτό λέω ζήτω το ευρώ, δεν με νοιάζει το νόμισμα, σημαίνει αυτό έχουμε, αυτό με αυτό πορευόμαστε μέχρι να έρθει ο σοσιαλισμός. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που σου λέει να βγούμε και σε αυτό το πράγμα, πώς το λένε, δεν καταθέτει όμως ποια είναι τα άμεσα μέτρα, με ποιο τρόπο. Και από την άλλη, κάθε διεκδίκηση εθνικού που βάζει μπροστά το εθνικό δημοκρατικό πρόσημο χαρακτηρίζεται αυτόματα εθνικισμός και τους κλείνει στο καβούκι τους. Υπάρχει αυτό το κομμάτι. Μη σου πω ότι μερικοί εξ αυτών το καταγγέλουν, συνδέονται με ΜΚΟ και κάνουν και δείχνουν και ράνουν. Ας φύγουμε όμως, πολλές φορές έχει σχολιαστεί από αυτήν εδώ την εκπομπή. Οπότε τι έχεις? Έχεις αυτό το παιχνιδάκι, έτσι, ταξικά-ταξικά, πολύ ταξικά, και χάνει το κύριο. Ποιο είναι το κύριο? Ότι αν δεν βελτιώσεις τη θέση του εργαζόμενου, το μισθό, το εισόδημα του εργαζόμενου, δυσκολεύεται ο αγώνας του. Πρέπει να έχει και νίκες ο εργαζόμενος μπροστά του. Και οι νίκες ξεκινάνε από τα μικρά, ξεκινάνε από τα μεγάλα. Και σε μια χώρα που τελεί υποκατοχήν, για να έχεις νίκη πρέπει να χτυπήσεις το στόχο. Πριν απ' όλα να μιλήσεις για εθνική ανεξαρτησία. Να μιλήσεις για δικαιώματα. Γιατί σήμερα έγινε προχθές μια απεργία, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, διαβάσατε τις τέσσερις απεργίες? Αν διαβάζατε λίγο, υπήρχε το δεκάλογος εκεί, το δεκάλογος, οκτάλογος, πώς να το πω, πάμε, το οποίο είναι μια ερώτηση, συμφωνείς, δεν έχει νόημα. Από ποιον τα διεκδικείς αυτά? Πώς γίνονται αυτά χωρίς να θέσεις πριν απ' όλα το ζήτημα της ανεξαρτησίας, στη ρήξη, άμεσα, το τώρα, με τα μνημόνια, το ευρώ, πολύ απλά, να φύγεις ούτε καν από το ευρώ, να σκίσεις τα μνημόνια, να αγνοήσεις τα μνημόνια. Δες την πρόταση των Ιταλών, πριν τα πουλήσουν όλα δηλαδή. Δες την πρόταση των Ιταλών. Δεν βάζαν ζήτημα εξόδου από το ευρώ, βάζανε ζήτημα διαγραφής του χρέους, τουλάχιστον του κομματιού που βρίσκονταν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 250 δις. Θυμήσου, ίσως τη θυμάσαι, δεν ξέρω αν ο Γιώργος τη θυμάται, την τεχνική πρόταση που είχε κάνει το ΕΠΑΜ όταν το 2015 πρωτοβγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αμέσως την επόμενη μέρα που τους είχε πει, μπορείτε να διαγράψετε το αντίστοιχο ποσό μονομερός. Ασφαλώς. Που τους είχε πει, βγάλετε πιστώσεις του ευρώ σε ευρώ και τα λοιπά. Λογιστικές πιστώσεις. Ναι. Θα δεις ότι μία σειρά μέτρα, αυτά που έλεγε, που λέγανε να πάρουν την πρώτη μέρα και τα λοιπά, θα βρεις αυτές τις προτάσεις σαν άμεση τεχνική πρόταση βοήθειας του ΕΠΑΜ προς το ΣΥΡΙΖΑ το 2015, την επόμενη ακριβώς που εκλέχθηκε. Τις ίδιες προτάσεις θα βρεις. Και δεν είναι ούτε ο Πέπε Γκρίλο ή πώς τα πέντε αστέρια, ή ακόμα λιγότερο, όπως τον είπαμε, τον υπουργό οικονομικών, ο υπερ 80χρονος, ο Σαβώνα. Ο Σαβώνα τα αντέγραψε από το ΕΠΑΜ. Ούτε το ΕΠΑΜ, ούτε τότε στην Ιταλία υπήρχαν τέτοια αιτήματα διαμορφωμένα κτλ. Είναι προφανές ότι όποιος αναλύσει στοιχειωδώς την πραγματικότητα και επιδιώκει την ευημερία των πολιτών, το πρώτο βήμα του πρώτου 24ωρου δεν μπορεί παρά να έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι μία σειρά πολιτικές δυνάμεις, αριστερές, ρίζοσπαστικές, βάλε ό,τι προσδιορισμούς θέλεις μπροστά, σου κάνουν ό,τι τοποθέτηση θέλεις,
και αγνοούν αυτά τα ζητήματα, από ένα σημείο και μετά σημαίνει ότι θέλουν να τα αγνοούν αυτά τα ζητήματα. Το λες πολύ σωστά, νομίζω. Τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά, γιατί αναγνωρίζω τη δυνατότητα λάθος. Ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά, και βάλε τις δύο προτάσεις. 15 με τώρα, πόσα χρόνια περάσαν. Και δες πόσο πυκνός είναι αυτός ο χρόνος. Ναι. Είναι σαφές νομίζω. Όλοι μας έχουμε γίνει πολύ σοφότεροι αυτά τα 3-4 χρόνια. Πολύ σοφότεροι. Ναι, όσοι δεν έχουν κλείσει. Όχι εμείς. Ναι, ναι, ένας ολόκληρος λαός, η εμπειρία του δηλαδή, ναι, είναι, ναι, πώς το έλεγε εκείνο. Η πυκνότητα ακριβώς των εξελίξεων. Και αυτό το βάζε την εποχή του ο Λένιν. Και συγχωρέστε αυτή την παλιά παράδοση. Γιατί πάντα είναι ζωντανά. Ναι, όχι, έχουν τη σημασία τους. Που έλεγε ότι σε τέτοιες εποχές κρίσης επαναστατικής περιόδου, δηλαδή που αντικειμενικά η ιστορία καλεί τους λαούς στο προσκήνιο, ο χρόνος είναι εξαιρετικά πυκνός. Ναι. Αυτό που σε συνθήκες ομαλότητας χρειάζονταν για να το αντιληφθείς δεκαετίες ολόκληρες, έρχεται μέσα σε ελάχιστους μήνες. Αυτό γίνεται τώρα. Η δυνατότητά μας να γενικεύουμε αυτά τα συμπεράσματα και να βοηθάμε τον κόσμο να το καταλαβαίνει, αυτό είναι ένα ζήτημα, σε ποιο βαθμό το καταφέρουμε, πόσες δυνάμεις έχουμε για να το κάνουμε κτλ. Αλλά όταν βλέπεις δυνάμεις που επικαλούνται επιστημονικές θεωρήσεις της κοινωνίας και απλούστατα φεύγουν από το προσκήνιο, κηρύσουν τον αναχωρητισμό, την επιστροφή σε γενικά θεωρητικά δόγματα και γυρίζουν και θυμίζουν να μην πω τι θυμίζουν. Ρε, θες να πεις ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν αγωνίζεται για την απελευθέρωση του εργαζομένου? Εγώ θα κάνω πάντα διάκριση ανάμεσα στον πολύ κόσμο που το υπερασπίζει, που θεωρεί ένα πράγμα και ξέρω, γνωρίζονται τους ανθρώπους. Μιλάω για το οργανωμένο και κόμμα. Και τις οργανωμένες δυνάμεις και δει την κομματική γραφειοκρατία και η ηγεσία, οι οποίοι έχουν βολευτεί κυριολεκτικά. Και ξέρεις, η βολή δεν είναι. Είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω, να πάρω την έννοια του πιστού. Έχει του πιστού χριστιανού. Σας το πάρω έτσι και θα το πάρω επίτηδες έτσι. Που ανέχεται δίπλα του. Ό,τι ανέχεται, αρκεί ο ίδιος να πάει να προσευχηθεί ή να εξομολογηθεί. Έτσι είναι. Ανεχόμαστε. Τα πάντα γύρω μας τα ανεχόμαστε. Υπάρχει ένα όριο πάνω στο οποίο κηρύσεις και μετά σηκώνεις και το φαραγγέλιο. Και ποιο είναι αυτό? Βγάζεις τον παράγοντα ιδιοτέλεια, όμως μιλάς για εκείνους που είναι θρησκευόμενοι στο κουκουέ. Οκ, έχεις δίκιο. Μοιράζομαι. Για αυτούς που είναι ιδιοτελείς θα φύγω. Δεν με απασχολούν. Οι ιδιοτελείς, όποιο ρόλο και παίζουν, είναι υποκριτές. Αυτοί είναι υποκριτές. Είναι ιδιοτελείς. Αυτοί κάνουν μια επιλογή. Ένα μισθό εξασφαλίζουν, μια θέση εργασίας. Κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο. Και αυτό είναι για όλο το πολιτικό σκηνικό. Είναι λάθος να το χρεώσει μόνο σε όσους αυτό αποκαλούνται επαναστάτες. Για όλους. Εγώ δεν έχω δει κανένα να δηλώνει είμαι πουλημένο το Μάρι ή να δηλώνει εγώ τα έχω δώσει όλα στη Μέρκελ και ό,τι μου πει η Μέρκελ, άλλα λένε. Υπάρχουν μηχανισμοί θα που σκίσουν εγώ. Τα μνημόνια οι προηγούμενοι, θα τα σκίζανε, τώρα δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, αυτοί θα διαπραγματευτούν καλύτερα, μέχρι χθες δεν μπορούσαν. Όταν διαπραγματεύονταν εντός εισαγωγικών ο ΣΥΡΙΖΑ, η κριτική ήταν για να τα υπογράψατε πόσο μας στοιχίζει η διαπραγμάτευσή σας. Όταν φαίνεται να διαπραγματεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν φαίνεται να μην διαπραγματεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, τον εγκαλούν γιατί τα υπογράφεις όλα αβλεπή. Εξαιρετικό. Όταν τρέχει ο ΣΥΡΙΖΑ να λύσει το ζήτημα, να λύσει εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, το Σκοπιανό, τον εγκαλούν. Μέχρι χθες το λύναν οι ίδιοι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει, καλό είναι το δούλεμα. Καλό είναι το δούλεμα και τσιμπάει και κόσμος. Γιώργο, εγώ φοβάμαι ότι πρέπει να γίνουμε λίγο οξύτεροι όταν αγγίζουμε τέτοια ζητήματα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Για καιρό σκεφτόμουν ότι από την αρχή των μνημονίων μέχρι σήμερα, σε όλα τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, καταρχάς να μην παρεξηγηθώ, όταν πλήττω την αριστερά, δεν σημαίνει ότι υποστηρίζω τη δεξιά. Είναι. Έτσι, προς Θεού δηλαδή. Έτσι. Απλώς θεωρούσα. Πάς περιπτώσει ότι η αριστερά υπεράσπιζε τα συμφέροντα των πολλών. Γι' αυτό είναι και θέμα, το θεματοποιώ. Αλλιώς το άλλο δεν με ενδιαφέρει. Όσο από το 10 που ξεκινάμε τα μνημόνια,
σε κάθε μνημόνιο, σε κάθε μεσοπρόθεσμο έχουμε παραιτήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, σχηματισμόνιων κομμάτων κτλ. Από όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, ούτε ένας βουλευτής, παιδιά, δεν έχει παραιτηθεί. Θέλω να πω δηλαδή. Μόνο λίγο... Χοντής που πήγε σε Ευρωκοινοβούλιο. Παραιτήθηκε πηγαίνοντας έξω με 25.000 ευρώ μισθό. Εντάξει, δεν είναι εκεί. Εντάξει, okay. Εντάξει. Δεν είναι... Αλλά Γιώργο, όλος αυτός ο κόσμος είναι ιδεολόγοι που δεν παραιτούνται. Όχι βέβαια, είπε κανείς κάτι τέτοιο. Δεν έβαλε κανείς ζήτημα ιδεολογίας. Άλλο ζήτημα. Πιστού είχες, εγώ, εγώ έβαλα ζήτημα πίστης. Ότι βολεύει τη συνείδησή του. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να βολέψεις τη συνείδησή σου. Το ζήτημα είναι να ξεβολέψεις την κοινωνία. Δηλαδή για να το πω αλλιώς. Μας το μαθαίναν όταν ήμασταν μικροί στο σχολείο. Θα επιμείνω σε μερικά πράγματα. Γιατί μερικά πράγματα μαθαίναμε εκείνο. Σε εκείνο το σχολείο πολλά κακά είχε το δικό μας στο σχολείο. Μερικά πράγματα μαθαίναμε. Δεν μου λες. Ποιος ήταν ο ρόλος του Σοκράτη, έλεγε. Να είναι η μύγα, να τσιγκλάει τους συμπολίτες του. Ποιος έπρεπε να είναι ο ρόλος όλων μας. Να τσιγκλάμε τους συμπολίτες μας, όχι για όνομα του Θεού. Αλλά να κάνουμε τι. Να θέτουμε τα πράγματα. Να θέτουμε το δάκτυλο, να το πω αλλιώς, επί τον τύπο των ύλων. Να δείχνουμε αυτό που γίνεται. Να μιλήσουμε καθαρά, να μιλήσουμε, να δείξουμε στόχους, προοπτικές, να πλακωθούμε για αυτές αν είναι. Να τσακωθούμε ενώ και τα λοιπά, έτσι ρωμαϊκά, ελληνικά, όπως το ξέρουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση να συζητήσουμε διεξόδους. Όχι να συζητάμε και να λέμε τα διέξοδα. Και τίποτα δεν γίνεται και ο καθένας να γυρίζει στο κομματικό του μαντρί. Και από εκεί και ύστερα νηστεία και προσευχή μέχρι να φύγει ο κακός εχθρός. Δεν παίζει αυτό. Όπως και να το βάλεις, είτε το βάλεις και να μου επιτρέψεις να σου πω ότι αν αυτό ισχύει για την αριστερά με έναν τρόπο, θα σου θυμίσω ότι η δεξιά αυτό ανακηρύσσονταν ως εθνικό φρονός. Έλατε, δύναμη και τα λοιπά. Έλατε, πού πήγανε τόσοι, παίζω με τις λέξεις, ναι. Γιατί μένα, αλλά τόσοι πατριώτες, υπερπατριώτες, έλατε, τόσοι εθνικό φρονός και τα λοιπά, τώρα που πέφτουν οι υπογραφές η μια μετά την άλλη. Εκφυλίζεται στο να καταγγέλνουν τους κακούς κομμουνιστές για να δικαιώσουν ποιους. Το κομμουνιστές εντός εισαγωγικών, το ξέρουν και οι ίδιοι, αλλά για να δικαιώσουν ποιους. Και αυτό δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το ότι αυτό το πολιτικό σκηνικό είναι ένα νέο δίπολο που χωρίζει το λαό με βάση σχήματα άλλων εποχών και δεν τον ενώνει με βάση το ποιος είναι ο εχθρός και τι γίνεται μπροστά του. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Θα ενωθούμε σαν λαός βάζοντας πέρα ό,τι μας χωρίζει προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό που τον ευλέπουμε. Και τον βλέπουμε τον εχθρό. Όπως και οι Ιταλοί τον βλέπουν τον εχθρό. Όπως και οι Ισπανοί τον βλέπουν. Δεν είναι δηλαδή... Το βλέπουν τον εχθρό και βλέπεις ότι οι πολιτικές δυνάμεις, οι κομματικές γραφειοκρατίες, τα σχήματα όλα αυτά... δεξιό-αριστερόστροφα και πάει λέγοντας και κάθε φορά αυτό το πράγμα σου βάζει να σε χωρίσει και να σε παίξει ανάμεσα σε πατριώτες και λιγότερο πατριώτες, σε διεθνιστές και ρατσιστές, σε πώς το λένε, σε ανεκτικούς και λιγότερο ανεκτικούς, σε θρήσκους και άθρησκους, σε χριστιανούς και μουσουλμάνους, ό,τι θέλεις μπορεί να παίξει κάθε φορά. Ένας διχασμός που θα σε διχάζει αντί να ενώνει τις δυνάμεις του κόσμου που πρέπει να απελευθερωθεί, να αποκτήσει τη δικιά του πατρίδα για να έχει δικαιώματα. Να μπορεί να ελέγξει την κυβέρνησή του για αυτά που έκανε ή δεν έκανε σε σχέση με το πρόγραμμά της που αυτός ψήφισε. Όχι να αλλάζει η κυβέρνηση το πρόγραμμα εν μία ανοιχτή γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Όχι να υπόσχεται το άλλος. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα κάνω το καλύτερο δυνατό, δεν υπόσχομαι τίποτα. Όπως προετοιμάζεται τώρα η αντιπολίτευση και σου βγει δεν έλεγα και ψέματα. Δηλαδή τι θα σου κάνει, ό,τι σου κάνουν οι προηγούμενοι είναι όλα τα άλλα. Για να καταλάβω και γιατί δεν την ψηφίσω. Γιατί μου το λέει. Για να τιμωρήσει τους προηγούμενους. Αυτή είναι η πολιτική. Μα δεν τιμωρήσει κανέναν. Εμένα θα τιμωρήσει. Εσένα θα τιμωρήσει. Τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τον γιο μου. Έτσι σκέφτονται. Η αδιέξοδη πολιτική σκέψη αυτό ορίζει στους πολίτες σήμερα. Ακριβώς. Και αυτό πάει στο όλοι οι ίδιοι είναι που και αυτό πατέρα απαλλάσσει. Αυτός που θα πει όλοι οι ίδιοι είναι, έχει δύο-τρεις εναλλακτικές. Η μία, αφού είναι όλοι οι ίδιοι, δεν έχω ανάγκη επιλογής. Δύο, αφού είναι όλοι οι ίδιοι, εγώ θα επιλέξω με βάση ιδιωτελές κριτήριο. Έτσι, αλλιώς, όποιος και αν έρθει, γιατί να μην εξασφαλίσω και εγώ το κάτι της μου. Έτσι, να προσκοληθώ σε εκείνον που μπορώ. Που μπορώ, που μου υπόσχεται, που μου κάνει, που μου δείχνει. Ό,τι θες. Άρα, αυτό το όλοι οι ίδιοι είναι. Έρχεται και εμπολής είναι και οι ίδιοι, έτσι.
Το καλλιεργού δηλαδή. Είναι και ίδιοι. Γι' αυτό και αυτό που πρέπει να ξεχωρίσει μόνο η ταμπέλα, ο χρωματισμός. Γι' αυτό και όλη η κόντρα παίζεται σε μεταφυσικά σχέδια και σε μεταφυσικά σχήματα. Γιατί αν μιλήσεις για τη διέξοδο, τότε η συζήτηση δεν είναι ποιος είναι αριστερός, ποιος είναι δεξιός, τι θα έπρεπε να έχει γίνει πέρσι ή πρόπερσι. Τι γίνεται τώρα. Το έχεις δει. Ναι, ότι τότε μπορούσαμε να βγούμε από το ευρώ. Τότε μπορούσαμε να μην. Τότε το να τότε τ' άλλο. Πηγαίναμε σε ανάπτυξη τότε. Θα μπορούσαμε να. ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το θα μπορούσαμε να. Ή το άλλο. Θα μπορούσαμε να είχαμε σκίσει τα μνημόνια την εποχή του Παπαντρέου. Όχι όμως μετά. Αφού δεν έγινε τότε, τέλος. Αφού δεν έγινε τότε, κάτσε φάτινα. Αυτές οι ανοησίες. Αυτές οι ανοησίες. Πολύ βολικές ανοησίες για το σύστημα. Εξαιρετικά βολικές ανοησίες για τη Μέρκελ και τους οπαδούς της. Δεν είναι τυχαίες, δεν έρχονται από το πουθενά αυτές οι ανοησίες. Καλλιεργούνται συστηματικά μέσα στην κοινωνία. Μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλλιεργούνται καταρχήν συστηματικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτοί που τις καλλιεργούν είναι χρυσοπληρωμένοι, κανονικότατα. Ακριβώς. Κανονικότατα. Σούργονται από όλες τις μεριές και με διάφορους τρόπους και παραλλαγές. Έτσι ώστε ο μονόδρομος να είναι μονόδρομος και να χρωματίζεται με διαφορετικούς κάθε φορά χρωματισμούς, αλλά μόνο δρόμος, μονόδρομος. Και εμείς πρέπει να επιμείνουμε στο δύσκολο δρόμο ότι ναι, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν, ναι, όλα αυτά μπορούν να σπάσουν. Αλλά πριν απ' όλα χρειάζεται ένα λαό που πιστεύει στις δικές του δυνάμεις. Και αν πούμε τη μεγάλη ζημιά των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, ήταν ακριβώς αυτό, ότι ένας λαός πίστεψε στη δύναμή του. Πίστεψε ότι ανέδειξε μια κυβέρνηση που είχε τα χαρακτηριστικά εθνικής ενότητας, δεξί και αριστερή, ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Άρα μπορούσε να σηματοδοτήσει αυτή τη διέξοδο και αυτή η κυβέρνηση τον πούλησε αγρίως. Τον κάλεσε να πει και τη δική του εντολή, την είπε και αφού την είπε εκβιαζόμενος με 100.000 τρόπους και παρά τα αυτά δεν τσίμπησε και παρά το ότι οι κομμουνιστές απήχαν άκυρο λευκό και το δικό τους ερώτημα. Μπράβο, ήρθαν, αποφάσισε αυτός ο λαός. Πώς θα δείξει διαφορετικότητά σου ως κομματικός μηχανισμός, αν δεν κατεβείς μόνος σου, με το δικό σου λευκό ψηφοδέλτιο. Ναι, και να έρθεις την επόμενη μέρα να υπερασπίζεσαι το όχι μέσα στη Βουλή. Το όχι που είπαν κάποιοι άλλοι και όχι εσύ. Ναι. Μα τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, αλλά ανεξάρτητα. Και ενώ το κάνανε αυτό το πράγμα και ενώ έδωσε, τι να σου κάνουν, τραβάνε μία κολοτούμπα και εκεί να το πούμε, ακόμα και δυνάμεις που διαφοροποιήθηκαν μετά από το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Και αποκλούσαν τη δική τους Ρώμα την εποχή της κολοτούμπας, παρά ήταν ζαυλακωμένοι για να καταλάβουν τι πεζόταν. Όχι το ΕΠΑ. Το να πληρώνεις φόρους σου είναι υποχρέωση. Δεν ήταν η κυρία Βαλαβάνη μετά την υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε δεν γινόταν να πάμε στη Ραχμή. Λέει δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Δεν το αποφάσισε αυτή η κυρία. Το αποφάσισε έτσι. Τώρα τι να πεις πραγματικά. Και πολλοί άλλοι. Ναι, η θέση τους άλλαξε πολύ αργότερα και σιγά σιγά. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό ότι αλλάζει η θέση. Εγώ δεν υπερασπίζομαι κανέναν. Ναι. Αλλά θα βάλω ότι κάθε σημαντικό, κάθε βήμα προς τα μπρος που γίνεται μας διευκολύνει όλους μας σαν λαό. Να μην ξεχνάμε είναι ένα θέμα, να κοιτάμε μπροστά είναι ένα δεύτερο. Δεν ξεχνάμε, κοιτάμε μπροστά. Και η πορεία προς τα μπρος είναι ακριβώς, και το ΕΠΑΜ το έχει δείξει αυτό το πράγμα, να είσαι πάντα ανοιχτός σε συνεργασίες με όλο τον κόσμο, αρκεί αυτό το πράγμα να γίνεται σε εθνικοπελευθερωτική βάση και στην προκειμένη περίπτωση. Πώς μπορείς να πας εάν δεν πεις πριν απ' όλα ότι σκίζω τα μνημόνια, ότι απελευθερώνω τη χώρα μου από τα δεσμά των μνημονίων. Χωρίς αυτό, ότι αποκαθιστώ τη συνταγματική μου τάξη, τη συνταγματική νομιμότητα. Αυτό το νόημα δεν είχε άλλωστε και η πρόταση που κάνει το ΕΠΑΜ, η μήνυση για Εσχάτη Προδοσία. Δεν είναι για το θέατρο, είναι όπως κάποια άλλη μήνυση προς τον Κοντζιά, γιατί θα δεχτεί, δεν θα δεχτεί το όνομα. Γιώργο, μιλάς για πόλεμο, μιλάς για μάχη.
Ας μιλήσουμε για μια άλλη εποχή, με άλλους όρους, για άλλες μάχες. Η τελευταία μεγάλη αντεπίθεση του Δημοκρατικού Στρατού ενάντια στις φασιστικές δυνάμεις του Φράνκο εκτελήσεται το καλοκαίρι του 1938. Με τις εθνικιστικές δυνάμεις εξοπλισμένες με γερμανικά αεροπλάνα συντρίβεται η δημοκρατική αντεπίθεση. Το τέλος είναι κοντά. Όμως αυτή η μάχη πέρασε στο μύθο, στην ιστορία και στην τέχνη. Άι Καρμέλα, Ισπανία 1938. Πίσω πάλι εδώ στο μικρόφωνο με τον Γιώργο τον Γεωργή και τον Γιώργο τον Λαμέντε. Τι έλεγε για την Ιταλία, Γιώργο? Έλεγες να κάνουμε ένα βήμα, να γυρίσουμε λίγο πιο κοντά στην Ιταλία. Καλά είπα, να γυρίσουμε λίγο πιο κοντά. Να θυμίσουμε όμως πριν αυτό που ήθελα να το επισημάνουμε, μια που αναφέρθηκε στο Φράνκο, να θυμίσω ότι ο Φράνκο, ενώ συνέχιζε να ταλαιπωρεί τους ζωντανούς ηττημένους, σε ό,τι αφορά τους νεκρούς ηττημένους τους τίμησε. Πώς? Στείνοντας μνημεία για τους νεκρούς του εμφυλίου και των δύο πλευρών κτλ. Κτλ. Παιχνιδάκι, θεάθηνε. Θυμίζω όμως ότι στην Ελλάδα δεν είχαμε ακριβώς το ίδιο παιχνιδάκι. Είχαμε άλλο. Στην Ελλάδα τα θύματα του εμφυλίου αναγνωρίζονται καν το 81. Το 81 είναι αντίσταση και χρειάζεται να έρθει μια άλλη κυβέρνηση πολλά χρόνια μετά, μια συγκυβέρνηση, για να ανοίξει αυτό το θέμα για άλλους λόγους πάλι που δεν είμαι σίγουρος τι τίμησαν και δεν τίμησαν. Δηλαδή για το πώς θάψαμε το τομαχόκ του πολέμου που μας ταλαιπωρεί ακόμα. Χώρια που δεν δόθηκε ποτέ δικαιοσύνη σε αυτόν εδώ τον τόπο, γιατί αν θυμάμαι καλά ακόμα κάποιοι συνεργάτες των Ναζί χαρακτηρίζονται αντιστασιακοί. Βέβαια, και πέρα από αυτό. Κάτι από ένα συγγραφέα που μου αρέσει, που, σχετικό με αυτό που λες, που γράφει στο βιβλίο του: ο Φράνκο λέει πήρε το λαό, τον έκανε κάτι. Οι δικοί μας, λέει, αντίστοιχοι, τον κάνανε πολιτό. Εντάξει, κοίτα, εάν δεις λίγο την Ισπανία, και ο Φράνκο πολιτό τους έκανε. Ναι. Και δεν θέλω τώρα, δηλαδή. Ήταν χειρότερος από δικούς μας. Χειρότερος. Πολύ χειρότερος. Ήταν κτηνώδης ο Φράνκο. Ήταν κτηνώδης, ήταν έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι, για να μην σχολιάζουμε άλλους, γιατί είναι εύκολη η σχολιασμός άλλων, να πάμε στα δικά μας. Στα δικά μας υπήρξε όντως ένα καθεστώς. Για χρόνια ολόκληρα. Που έκαναν το κουμάντο τους οι ξένοι. Λιγότερο, περισσότερο, έτσι. Αυτό το πράγμα. Υπουργεία συντονισμού. Με διάφορους τρόπους. Όμως, αυτό που γίνεται τώρα, γιατί και αυτό ακόμα έχει χρησιμοποιηθεί πάλι αντίστροφα. Πάντα εξαρτήματα των ξένων είμαστε, άρα τίποτα δεν άλλαξε. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι μόνο μαύρο, άσπρο, έχουν και αποχρώσεις στη μέση. Δεν είναι απλά αποχρώσεις. Δεν είναι απλά αποχρώσεις. Πότε άλλοτε σου δίνανε έτσι εντολές τόσο απροκάλυπτα? Πότε άλλοτε αξιολογούσουν αναδίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο? Και μάλιστα με κάθε φορά κριτήρια αξιολόγησης όπως τα θέλει ο αξιολογητής, κάθε φορά με βάση τα δικά του συμφέροντα. Και αυτό μάλιστα να μην τολμάς να το πεις κατοχή. Πώς πρέπει να το πεις? Και μάλιστα ήθελα να το... Ενωμένη Ευρώπη. Να το πω, Ενωμένη Ευρώπη. Ναι, βέβαια. Να το πούμε. Επίσης λοιπόν, συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα όμως. Ε? Σε καμία άλλη χώρα δεν γίνεται αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Να μας το πούνε λίγο αυτοί που υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκέψω ότι και, Ιταλία, και στην Ιταλία ακόμα το παίξαν αλλιώς το παιχνίδι. Βέβαια. Μόνο στην Ελλάδα σου λέει σκάς και κολύμπα. Και έπρεπε ο πιο περήφανος λαός της Ευρώπης. Ο πιο περήφανος λαός της Ευρώπης. Να μετατραπεί σε γρεκύλο. Ο πιο πολιτικοποιημένος λαός της Ευρώπης. Ο πιο πολιτικοποιημένος, να ξαναγίνει ραγιάς. Όταν η πολιτική και η ολιγαρχική τάξη, η οικονομική τάξη είναι γρεκύλη, κατ' εικόνα και καθομοίωσή τους γίνεται και η υπόλοιπη κοινωνία, εάν δεν κινητοποιηθεί. Δεν γίνεται η κοινωνία. Η κοινωνία ψάχνει τη διέξοδο, αναζητάει ασφικτιά στον καναπέ της, αλλά ασφικτιά, ψάχνει τη διέξοδο. Εγώ το ερώτημα εδώ πέρα δεν θα το ρίξω μόνο στην κοινωνία. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το καθήκον ενός εκάστου εξημών νομίζουμε ότι το παίζουμε, αλλά εάν δεν έχουμε αποτέλεσμα, δεν το παίζουμε σωστά. Το καθήκον μας, το ρόλο μας. Και σε μια κοινωνία που με το δημοψήφισμα του 2015 έδειξε, έδειξε πάρα πολλά πράγματα. Με τους αγανακτισμένους, με τις μεγάλες κινητοποίησεις. Έδειξε ότι δεν εκβιάζεται καταρχήν. Ακριβώς. Τις τσακίσανε το ηθικό, αλλά δεν μπορέσαν να την εκβιάσουν. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Αυτό υπάρχει μέσα στο Ρόμιο και πρέπει να το ξανανακαλύψουμε. Και σήμερα το συσκοτίζει αυτό το πράγμα, αυτό τα δίπολα τα περίεργα που παίζουν.
τα αριστεροδέξια, τα διεθνιστικο αντιπατριωτικά, τα μίξα τα δίξα κτλ. Κτλ. Αυτά, το είσαι με τους ξένους, είσαι εχθρός, είσαι ρατσιστής, αυτά τα πράγματα. Καταπληκτικό. Ή για όλα αυτά είναι οι ξένοι, ή για όλα αυτά είμαι εμείς, άλλο δίπολο, καταπληκτικό. Δεν φταίνει ξένοι, ρε παιδί μου, και εδώ οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί και τα λοιπά, δεν φταίνε. Εμείς τι κάνουμε, αυτό είναι σωστό το δεύτερο μέρος, δεν φταίνε όμως. Φταίνε. Δεν φταίνει οι δικοί μας που δώσουν την ουργή και έδωρο. Φταίνε. Πώς θα γίνει. Μα όλη το, η προπαγάνδα ήταν ακριβώς αυτή, ότι φταίμε εμείς, άρα πρέπει να τιμωρηθούμε έτσι προτεσταντικός. Πολύ ωραία. Προτεσταντικός, σωστά. Ακριβώς αυτό ήταν όλη η τέτοια η προπαγάνδα. Δηλαδή ο Στουρνάρας, θυμίσω ας πούμε το άλλο, ότι είμαστε τελευταία σοβιετική οικονομία της Ευρώπης. Τελευταία Σοβιετία. Αυτή είναι η προπαγάνδα από την αρχή. Στουρνάρας, ξέρω εγώ, Ράμφος, όλη αυτή ας πούμε, η συνωμοσία. Και αφού είμαστε σοβιετική οικονομία, Ράφος... πρέπει να ξεπουληθούμε. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Ο Ράμφος θα λέγει με Αμερική. Όχι απλά. Στην Ευρώπη, Αμερική να γίνει. Ξεφύγει τελείως. Ναι. Και μάλιστα αυτό ακριβώς το θέμα, ακριβώς αυτό ο τρόπος, τελευταία σοβιετική οικονομία στην Ελλάδα. Σοβαρολογούμε τώρα. Δηλαδή, ανοίγουν το στόμα τους, λένε αυτές παπαριές καμαρωτές. Από πού και ως πού. Ποιοι κυβερνήσαν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Ποιοι κυβερνούσαν δηλαδή. Όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και να δούμε τώρα που ανοίξαν τις αγορές και τις απελευθερώσαν τις αγορές και το έχουν ρημάξει δηλαδή με τις αγορές. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και για τη ΔΕΗ που είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας. Τη ρημάζουν από 100.000 τρόπους. Δηλαδή όπου μπορείς να τη ρημάξεις, τη ρημάζεις. Ακόμα είναι όρθια. Ακόμα είναι όρθια. Τι είναι αυτό. Λόγω σοβιετισμού είναι όρθια. Οι Σοβιετικοί τη στήσανε. Γιατί αν θυμάμαι καλά, αυτοί που τη στήσανε εκτελούσαν κομμουνιστές εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, εντάξει, καλό το παραμύθι, αλλά δηλαδή ως εκεί, ας πούμε. Οκ, και στη Σοβιετική Ελλάδα εντάξει, αλλά στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, η φτωχοποίηση γιατί προχωράει, ρε παιδιά. Αυτά δεν τα κοιτάνε. Κοιτάνε μόνο τα καλά των άλλων, τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Γιατί για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, για πολιτισμικούς λόγους δεν μπορούμε να είμαστε εμείς. Καλά, αλλά θέλω να πω, η επίθεση σε αυτό το σοβιετικό, ας πούμε, η προπαγάνδα για τη σοβιετική οικονομία της Ευρώπης είναι ακριβώς αυτή, ότι αφού όπως πάθαν αυτοί που ξεπουλήθηκαν, έτσι πρέπει να μπουν οι ιδιώτες να στα πάρουν όλα. Ακριβώς. Γιατί είστε σοβιετική οικονομία. Επομένως, ιδιωτικοποιήστε τα πάντα. Συγγνώμη να μου κάνετε μια χάρη. Δεν είναι ζήτημα ιδιώτες να μπουν. Ναι, εντάξει. Πολυεθνικές. Δεν μένουν ιδιώτες. Εδώ μιλάμε. Συγγνώμη, τώρα για να δούμε. Τον ΟΤΕ τον αγοράζει ακριβώς κρατική γερμανική εταιρεία. Deutsche Telekom. Ο βασικός ανταγωνιστής για χρόνια ολόκληρα στο τομέα της ενέργειας της ΔΕΗ ήταν η EDF, μια κρατική εταιρεία. Μια σειρά εταιρείες που εμφανίζονται. Η EDF είναι γαλλική. EDF, ναι, γαλλική, γαλλική, γαλλική. Κρατική λοιπόν, εταιρεία. Είπε, γαλλική, πολυεθνική, κρατική πολυεθνική. Ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, δείτε, ουδέποτε το πρόβλημα παίχτηκε εκεί. Ποτέ. Η δημόσιο ιδιωτικό. Είναι ψέμα. Εδώ πέρα παίζεται πάρα πολύ απλά. Εάν θα ξεπουληθείς, και μάλιστα να το πούμε και αλλιώς, σε ποια απελευθερωμένη αγορά. Η χώρα για να βγεις τώρα, να το πάρετε ένα παράδειγμα που το χρησιμοποιήσαμε παλιά. Έπεσε η Σοβιετική Ένωση, είχε γίνει κομμάτια, ήταν εκείνος ο μεθύστακας, ο Γέλτσιν απάνω, αν θυμάστε και τα λοιπά, ξεπουλούσε ότι μπορούσε να ξεπουληθεί. Τότε ανέβηκε ο Πούτιν. Θυμάστε την πρώτη κίνηση ήταν να κλείσει μερικούς ολιγάρχες φυλακή και ο ίδιος από ολιγάρχες προέρχονταν. Δεν ήταν και κανένα. Ναι, έκλεισε κανένα δυο ολιγάρχες φυλακή και τι έκανε. Το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να συγκροτήσει μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως στον ενεργειακό τομέα, και να βγει επιθετικά στη διεθνή αγορά. Αυτό αποτέλεσε το όχημα ανασυγκρότησης της ρώσικης οικονομίας σε καπιταλιστική βάση, σε ό,τι διάλογο θέλετε. Αλλά για καθίστε. Έπρεπε. Όχι να γίνει κομμάτια, και αυτό μιλάμε για μια οικονομία που είχε στρατό, είχε πυρηνικά, είχε. Για μια Ελλάδα, μια κουτσουλιά στην άκρη του πουθενά, το να κόβεις τις μεγάλες επιχειρήσεις σου κομματάκια, σημαίνει ότι γίνεσαι, πώς το λένε, μπουκές για να σε φάνε πιο εύκολα. Δεν σημαίνει ότι βγαίνεις ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές και στην διεθνοποιημένη οικονομία. Αυτό που χρειαζόταν εδώ ήταν ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση δυνάμεων, έτσι ώστε να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της οικονομίας και να χτυπήσει. Και αυτό ήθελες να το κάνεις σε όφελος των πολλών, τότε αυτός που έπρεπε να πάρει τα ενία, αξιοποιώντας και τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, ήταν πριν απ' όλα ο δημόσιος τομέας. Αλλά εδώ δεν χρειαζόταν απλά ένας δημόσιος γραφειοκρατικός δημόσιος τομέας, χρειαζόταν ένα άλλο τύπου δημόσιος τομέας. Και χρειαζόταν και μια άλλη πολιτική εξουσία. Μια πολιτική εξουσία δημοκρατική που νοιάζεται πραγματικά για τα συμφέροντα του κόσμου κτλ.
Τι νόημα έχουν όλα αυτά όταν βγαίνει στις διεθνείς αγορές που είναι λύκοι κανονικοί. Βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Μα βλέπετε τι γίνεται. Διαλύεται. Έχει δίκιο ο Δημήτρης, το σχολίασε. Για φανταστείτε, θα καταρρεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είμαστε μέσα. Όλα θα πέσουν πάνω μας. Θα θαυτούμε στα ερείπια. Θα θαυτούμε στα ερείπια. Μόνο αν ο λαός, μόνο αν ο λαός μπει μπροστά στο προσκήνιο και αποφασίσει, μπορεί να κινηθεί αυτό το πράγμα και αν ανακοπεί αυτή η πορεία. Όχι της κατάρρευσης, της συντριβής. Της χώρας μας και της προοπτικής μας. Γιώργο, υπάρχει και κάτι άλλο. Αντίθετο, υπάρχουν και ιδεολογήματα που δημιουργούνται και ο πόλεμος γίνεται και στον χώρο των ιδεών ασφαλώς. Έτσι, αντίθετο της ας πούμε σοβιετικού τύπου οικονομίας είναι η ελεύθερη οικονομία. Όμως ποτέ δεν είχε πουθενά στην Ευρώπη και πουθενά στον κόσμο ελεύθερη οικονομία. Αν είχαμε ελεύθερη οικονομία, αν το σκεφτεί ο κόσμος που νομίζει ότι απέναντι στη Σοβιετία, ελεύθερη αγορά εννοώ, έτσι, δεν υπήρχε ποτέ στην πραγματικότητα. Και αν υπήρχε, γιατί οι τράπεζες δεν πτώχευσαν στην Ελλάδα, γιατί δεν πτώχευσαν στην Ευρώπη. Το ιερό το TEM το αγγίζεις. Το λέω για να ακούγεται κοντά. Οι τράπεζες είναι εκτός ελεύθερων αγορών. Είναι το TEM. Οι τράπεζες είναι οι ελεύθερες αγορές. Ακριβώς. Είναι εκτός αγορών. Αυτές είναι οι αγορές. Δεν υπάρχει άλλη αγορά εκτός από την αγορά χρήματος. Άλλη αγορά εκτός από την αγορά χρήματος δεν υπάρχει. Εάν θέλεις να ξαναμιλήσεις για την οικονομία με όρους παραγωγής, πρέπει να συζητήσεις πώς ξαναγεννάς στην εμπράγματη οικονομία. Έτσι. Στην παραγωγή δηλαδή. Στην παραγωγή. Πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας. Εδώ πέρα είναι αέρας κουπανιστός. Παράγω χρήμα από αέρα, διακινώ χρήμα από τον αέρα και αυτό το πράγμα σωρεύει φούσκες οι οποίες διαλύουν, ρουφούν σαν μαύρες τρύπες ολόκληρες κοινωνίες. Σε αυτό έρχεσαι να απαντήσεις. Και σε αυτό το πράγμα δεν απαντάς ως αριστερός ή ως δεξιός. Απαντάς ως πολίτης. Και εδώ πέρα όταν έρχονται να ρουφήξουν τη χώρα σου, το πρώτο πράγμα που λες, παιδιά, αυτό το οικόπεδο, αυτή εδώ η χώρα είναι δική μου. Είναι καταπατημένο. Εδώ είναι τα παιδιά μου. Εδώ είμαι εγώ, είναι ο πατέρας μου, είναι η μάνα μου, είναι τα παιδιά μου. Εδώ όσοι είμαστε, πρέπει να το υπερασπιστούμε, να το προστατεύσουμε, να το κάνουμε καλύτερο, να παραδώσουμε κάτι καλύτερο στους μετά. Δεν μπορεί να πας αλλιώς. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Σας το λέω. Κουβέντες μπορούν να γίνονται, να συζητάς ιδεολογικά, όσο θέλεις, ό,τι θέλεις. Τα πάντα. Το ζήτημα είναι τι κάνεις στην πράξη. Και πώς συγκροτείται το υποκείμενο αυτό το οποίο εννοείς, Γιώργο? Για να γίνει αυτό χρειάζεται ένα υποκείμενο. Όχι μόνο ένας κομματικός φορέας, αλλά υπάρχει και ένας μαζικός. Ένας κόσμος δηλαδή που εδώ κάνει. Πού είναι? Ο κόσμος περιμένει εμάς. Ο κόσμος περιμένει εμάς. Και δεν είναι περιμένει εμάς, εσένα, εμένα. Περιμένει αυτόν που θα μπορέσει να τον εμπνεύσει και να τον βγάλει. Και πρέπει να παίξουμε αυτό το ρόλο. Εάν δεν τον παίζουμε, δεν φταίει ο κόσμος. Εμείς θα... Ο κόσμος έχει κάθε φορά τη δική του μερίδιο ευθύνης. Αλλά όταν πας να ηγηθείς, και το ηγηγούμε, δεν το λέω με το. Να περνάς το μεγαλύτερο κίνδυνο. Να ανοίξεις δρόμο σημαίνει. Να σταθείς μπροστά, να φας πρώτο στα χτυπήματα σημαίνει. Αυτό σημαίνει να ηγηθείς. Έτσι. Για το παιξαρχηγός. Φίρερ, να σταθείς μπροστά. Αυτό το πράγμα και δύσκολο είναι και δημιουργεί προβλήματα και ο καθένας από εμάς έχει τα δικά του κτλ. Κτλ. Αλλά με τα συγχωρήσεως από εκεί ξεκινάς. Για όλους μας. Για όλους μας. Και για μένα που το λέω και για άλλους που το έχουν κάνει πολύ περισσότερο από ό,τι το κάνω εγώ και για άλλους που δεν το έχουν κάνει καθόλου και που είναι εύκολη η κριτική προς τους άλλους, αλλά ξεκινάς από αυτό. Τι κάνει ο καθένας από εμάς? Πώς βοηθάμε? Και από εκεί και ύστερα προχωράνε και τα βήματα καλής θέλης. Από το αν τα πάντα τα υποτάσεις, όπως πολλά από τα αντιμνημονιακά κόμματα, σε κινήσεις σκοπιμοτήτων και τακτικής. Μακριά από μας. Αυτή η λογική δεν μας πάει πουθενά. Αν κάνεις προτάσεις για να κάνεις προτάσεις, αλλά όταν πάρεις πρακτικά βήματα δεν μπαίνεις κανένα. Στις συνεργασίες εννοώ. Δεν είναι μέτρα. Και να το πούμε και αλλιώς. Δείτε λιγάκι τώρα το παιχνιδάκι με τα Σκόπια πως παίζεται.
Τι γίνεται, να σου πω, πριν πάμε στα Σκόπια να ακούσουμε και ένα τραγούδι, έτσι. Λίγο, λίγο πιο κοντά προς τα Σκόπια. Όχι, να δω τι έχεις πάλι. Για πες μας, ποιο είναι αυτό. Επειδή έκανες αυτό το άλμα πολύ απότομα, δεν σε προλαβαίνουμε δηλαδή, αφού θα πάμε σε Σκόπια να ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο πιο βόρειο-ανατολικά από τη Ρουμανία, από έναν σπουδαίο λαϊκό καλλιτέχνη, τον Γιώργη Ζαμφύρ, του 1986, Πε Μαρτζινέα Ντουνάρι, δηλαδή στην άκρη του Δούναβη. Πίσω πάλι. Γιώργο, πού λες να πάμε? Να πάμε στην Ιταλία που έλεγες προηγουμένως. Τι άλλη. Νομίζεις ότι πρέπει να είμαστε απογοητευμένοι για την εξέλιξη? Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, είτε αυτή η κυβέρνηση στοιχειωδώς προχωρεί στην κατεύθυνση των αρχικών της επιλογών, είτε δεν πάει καλά. Νομίζω ότι το αντιευρωπαϊκό αίσθημα στην Ιταλία θα γιγαντώνεται είτε θέλουν είτε δεν θέλουν. Υπάρχει ήδη το παρελθόν του Ματαρέλα. Υπάρχει ήδη η κατάληψη της δημοκρατίας. Αυτά είναι παράγοντες τους οποίους δεν νομίζω ότι μπορεί πολύ εύκολα να ξεχάσουν, οι Ιταλοί, όταν μάλιστα η οικονομική τους κατάσταση τους το θυμίζει διαρκώς. Κοίταξε, εγώ καταλαβαίνω το εξής, ότι μία κυβέρνηση για πρώτη φορά βρέθηκε να βάλει ένα πρόγραμμα μπροστά της και βεβαίως και κάποιους ανθρώπους για να το υποστηρίξουν, το οποίο δημιουργούσε πρόβλημα στο καθεστώς, στο κατεστημένο των αγορών, το ευρωπαϊκό κατεστημένο των αγορών κτλ. Των τραπεζών δηλαδή και τα αρέστα. Και το καθεστώς απλά τράβηξε τα αυτιά, οι κομματικές γραφειοκρατίες προσπάθησαν να πάνε σε κάποιους συμβιβασμούς, ο λαϊκός παράγοντας βγήκε στον δρόμο. Το αν θα υπάρξει αυτό, θα οργανωθεί να πάει ένα βηματάκι παραπέρα, ο λαϊκός παράγοντας δηλαδή, αν θα σπάσει το φράγμα που βάζουν οι κομματικές γραφειοκρατίες, είναι ένα στοίχημα, δεν μπορώ να το γνωρίζω, είναι ένα στοίχημα. Κανείς δεν ξέρει ποτέ εκ των προτέρων. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Και είμαστε, συζητάγαμε, μου φαίνεται, και πριν ξεκινήσουμε για το πολιτικό υποκείμενο που θα μπορούσε να σταθεί. Θα το γεννήσει η ίδια ιστορία, εκτιμάω, μέσα από τα ίδια τα πράγματα και από δυνάμεις που ίσως δεν τις φανταζόμαστε, δεν μπορούμε να τις δούμε εμείς από εδώ που είμαστε. Αυτό μένει να το δούμε. Μένει να δούμε αν θα είναι η Ιταλία ή κάποιος άλλος. Πάντως αυτή η κρίση στην Ευρώπη δεν φαίνεται να σταματάει. Ίσα ίσα η Ευρώπη αποδείχνεται εξαιρετικά αδύναμος κρίκος. Και κάθε φορά ψάχνεις ποιο μέρος της Ευρώπης είναι το πιο ευαίσθητο. Ο πιο αδύναμος κρίκος. Το πιο αδύναμος κρίκος. Έτσι, ο πλέον πιο. Λοιπόν, σε αυτό το πράγμα δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη. Ξέρω ποιο είναι το καθήκον που πηγάζει από αυτό το πράγμα. Ένα καθήκον που δεν πηγάζει από ιδεολογίες όμως, ή από ιδεολογήματα, ή από αναλύσεις, ή από οτιδήποτε. Πηγάζει από τα ίδια τα πράγματα. Πηγάζει τουλάχιστον για μένα από όταν βλέπω τα μάτια των παιδιών μου. Για μένα προσωπικά. Από εκεί ξεκινάω, από εκεί ξεκινάει το καθήκον. Από τους ανθρώπους που αγαπάμε δηλαδή. Ακριβώς. Και πριν απ' όλα από το πώς προετοιμάσαι ένα μέλλον. Γιατί εγώ ξέρω ότι η προηγούμενη γενιά, με όλα της τα στραβά, τα ίσια, τα λάθη και τα λεπά, με φιλίους, με ό,τι θέλεις πίσω της, εμάς μας έδωσε μια ζωή πολύ καλύτερη και πολύ πιο αξιοπρεπή από αυτή που εμείς δίνουμε στα παιδιά μας. Δεν ήταν και η διεθνή συγκυρία, Γιώργο μου. Ναι, αλλά ξέρεις, είναι μια πολύ βολική άποψη να τα φορτώσω όλα στη διεθνή συγκυρία. Δεν ξέρω, δεν το λέω για να απαντήσω σε σένα προφανώς, αλλά αυτό το πράγμα, τη διεθνή συγκυρία, δηλαδή να σου το πω αλλιώς,
όταν ξεκινούσε η επανάσταση του 21, δεν φαντάζεται κανείς πιο στρεβλή, πιο αρνητική, πιο να μην πω. 1815. Δηλαδή, τι να σου πω. Όλα. Η λογική εκείνη την εποχή ήταν να ξέρετε με το πώς έβλεπαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η συμμαχία. Όχι δεν αλλάζει τίποτα. Στους λαούς κάθετα κατηγορηματικά, όχι σε κάθε έννοια δημοκρατίας, δημοκρατισμού, φιλελευθερισμού, ένα όχι από πάνω ως κάτω. Αυτό ήταν παντού. Με τα φόπλακα. Παντού. Και αυτό το πράγμα ήρθανε κάποιοι στην άκρη του πουθενά. Αν κάτσε να διαβάσεις, να ξαναδούμε δηλαδή. Πώς το έλεγα τώρα που διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το ξεχασμένο 21. Το πώς ξανασηκώνεται, το πώς αυτός ο λαός έψαξε, βρήκε τις δυνάμεις, βρήκε από το πουθενά, έτσι κανονικά. Δεν σταμάτησε βέβαια ποτέ να αγωνίζεται, γιατί στα 400 χρόνια. Δεν μου επιτρέψεις, δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται, αλλά ιτήθηκε, σφάχτηκε 100.000 φορές. Όχι μία και δύο. Και να μου επιτρέψει επίσης να σου πω την ίδια στιγμή που αγωνίζονταν αυτός ο λαός. Α, το σας αρέσει Μπαρμπαλάμπρο, ξαναπαίνω από την Άνδρο, θυμίζω. Δεν το έλεγαν Τούρκοι. Το λέγαν τα ελληνικά πληρώματα του τουρκικού στόλου που νίκησαν το Λάμπρο Κατσόνι. Έτσι, λιγάκι για την ιστορία. Θέλω να πω ότι για να επιτευχθεί αυτή η λαϊκή ενότητα, πραγματική λαϊκή ενότητα στη βάση του ελεύθερου ελληνικού κράτους, έπρεπε να τσακιστεί μια άλλη λαϊκή εθνική ενότητα κάτω από τον Σουλτάνο. Έπρεπε να ιτηθεί ο ραγιαδισμός. Έτσι δεν είναι. Δεν ήταν δεδομένο. Την ίδια στιγμή δηλαδή που αυτός ο λαός ξεσηκώνονταν, υπήρχαν κομμάτια του ολόκληρα που δεν ξεσηκώνονταν. Μέχρι που κάποια στιγμή ήρθε και συγκρούστηκε και ήταν και η χειρότερη στιγμή δηλαδή. Το ψάξαμε να διαλέξαμε δηλαδή τη χειρότερη δυνατή ώρα. Και αυτό ανέτρεψε ολόκληρο το διεθνές σκηνικό. Επέβαλε. Επέβαλε αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Και να μου επιτρέψετε, από αυτό ξεκινάς. Από τη δυνατότητα. Συζητούσαμε με κάτι φίλους και μου έλεγαν είμαστε ρεαλιστές, βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν έτσι δεν αλλιώς, να είσαι ρεαλιστής. Και τους έλεγα ο ρεαλιστής. Γιατί υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο ρεαλισμό και στον κινησμό. Έτσι. Ο κινησμός θεωρεί τα πάντα ενιαία αμετάβλητα. Απολύω τη συμφιλίωση με το πραγματικό, όπως θα λέγαμε. Όχι. Με το κατεστημένο, όχι με το πραγματικό, με ναι. Το κατεστημένο. Με αυτή την έννοια του πραγματικού. Έτσι, μπράβο. Ενώ το πραγματικό αναδεικνύει και δυνατότητες αλλαγής. Ο ρεαλιστής ανοιχνεύει τις δυνατότητες ανατροπής, τις δυνατότητες αλλαγής. Και αν είναι απαραίτητη αυτή η αλλαγή, δίνει όλες του τις δυνάμεις για να το πετύχει. Αυτή είναι η διαφορά κινικού, κινησμού και ρεαλισμού. Ότι πρέπει να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις δυνατότητες αλλαγής, ανατροπής του κατεστημένου. Με την έννοια αυτή το πραγματικό, το σήμερα, κουβαλάει τα στοιχεία του αύριο. Να κάνω εγώ τον Γιώργο Διαβόλου, γιατί προσπαθούν πάλι δια της ιστορίας να περάσουν κάποιες απόψεις, όπως για το 1821, ότι χρωστάμε την ανεξαρτησία μας στην αμαχή του Ναβαρίνου. Οπότε αυτοί μας σώσαν, αυτοί μας δώσανε κράτος. Αυτό λένε. Ναι. Η οποία όμως, εάν δεν είχε γίνει μια εξέγερση. Του αγώνες προηγουμένους και προποθέτει και τους συμφέροντα των Εγγλέζων στο Αιγαίο. Και την επιμονή, έτσι. Και να μου επιτρέψετε να σας πω ότι προϋποθέτει και κάτι άλλο. Ότι αν θυμάμαι καλά και ο Εγγλέζος Ναύαρχος που ήταν υπεύθυνος για την. Συγχωρέστε μου τα ονόματα, τα πάω πολύ άσχημα, αλλά δεν έχει και τόση σημασία. Θα το θυμηθώ. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή, όχι, όχι. Ο Βρετανός Ναύαρχος για την αμαχία του Ναβαρίνου, ο οποίος εξώθησε τα πράγματα στην. Πώς το λέει, στη σύγκρουση. Δεν είχε τέτοια εντολή. Ναι, σωστό. Και ακριβώς γι' αυτό είχε πέσει και σε δυσμένεια το αμέσως επόμενο διάστημα κτλ. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ακριβώς. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου προέκυψε από τα ίδια τα γεγονότα. Έτσι. Προέκυψε ακριβώς από το ότι. Καταρχήν,
τις ατέλειωτες θυσίες, τους ατέλειωτες επιτυχίες, ο κώδικας. Ο κώδικας. Ναι, ναι. Τις ατέλειωτες θυσίες αυτού εδώ του λαού. Το ότι εξώθησε μέχρι τέλους και με δύο εμφυλίου στην πλάτη του, τουλάχιστον δύο φανερούς. Τι άλλη πλέκτη. Κατόρθωσε έτσι να έχει επιτυχίες μέχρι τέλους. Να έχει επιτυχίες μέχρι τέλους. Και αυτό διευκόλυνε, πώς το λένε, και την, ένα τυχαίο περιστατικό στην ιστορία, όπως η ναυμαχία του Ναυαρίνου, να ανοίξει δρόμους. Επίσης θυμίζω ότι ακολούθησε ένας Ρώσο-Τουρκικός πόλεμος, ο οποίος φρονίμως ποιώντας, λόγω του ότι τώρα είμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, ξεχνάμε το ρόλο των Ρώσων στην όλη πορεία. Κάνουμε να το ξεχνάμε συνέχεια. Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο επίσης για τη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους ή την αποδυνάμωση ακόμα περισσότερο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά αυτό που έδειξε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν αποτελεί παράγοντα σταθερότητας αλλά αστάθειας και επομένως διαμορφώθηκαν νέοι όροι διεθνούς μοιρασιάς ανάμεσα στους μεγάλους. Το περίφημο ανατολικό ζήτημα. Ακριβώς. Και η λύση του ανατολικού ζητήματος εκείνης της εποχής το επέβαλαν οι επανάστατες το επέβαλαν οι επαναστάτες το 1921. Ακόμα και όταν δεν το καταλάβαιναν ότι θα επέβαλαν κάτι τέτοιο. Οι συσχετισμοί, δηλαδή οι διεθνείς συσχετισμοί, το διεθνές status quo άλλαξε εξαιτίας της επανάστασης. Και βεβαίως υπήρχε πάντα και η πιθανότητα της αποτυχίας. Γιατί όχι. Δεν υπάρχουν εγγύησεις ποτέ. 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 Για πες μου, δηλαδή, εσύ ξεκινάς από το σπίτι σου κάθε πρωί. Εγώ ξεκινάω από το σπίτι σου. Θα γυρίσεις. Είσαι σίγουρος θα γυρίσεις. Πώς. Για όνομα του Θεού. Ποτέ όμως δεν ξεκινάμε τη ζωή μας λέγοντας δεν θα γυρίσω. Δεν θα γυρίσω. Αλλά μόνο μας δηλαδή. Ακόμα και άνθρωποι που κάνουν εξαιρετικά δύσκολα επαγγέλματα. Που κανονικά παίζουν το κεφάλι τους κοροναγράμματα. Για όνομα. Δεν ξεκινάς έτσι ποτέ στη ζωή σου. Γιατί στην ιστορία σου θέλεις μια τόση σιγουριά. Από πού και ως πού. Και εγώ δεν ξέρω κι άλλο κανόνα. Αφήσαμε πίσω μας τα Σκόπια όμως ξαφνικά. Κάναμε ένα άλμα. Πολλά τώρα, άλμα. Πολλά. Δηλαδή κάθε φορά που το λες. σήμερα διάβαζα ότι του επικρατούν όνομα σήμερα για το που θα επιβάλλουν θα είναι Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας στα σλαβικά. Αμετάφραστο. Αμετάφραστο, Σεβέρνα Μακεδόνια. Και με κυριλικό αλφάβητο παρακαλώ. Και με κυριλικό αλφάβητο. Ακούμε Θεέ μου. Φαίνεται ότι είναι πολύ όμως μεγάλες τρομακτικές οι πιέσεις που ασκούνται για να τελειώσει τώρα. Και σκεφτόμουν ότι αφού είχαν τρόπους, αν ήταν ο μόνος λόγος η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, υπήρχαν τρόποι να το εντάξουν σαν δόκιμο από ό,τι λένε διάφορα. Μπορούσαν να το εντάξουν ως πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δεν νομίζω τραβάγα κανένα λούκι. Δεν, δηλαδή. Δεν το δεχόντουσαν βέβαια ο ίδιος ο λαός των Σκοπίων. Έτσι. Δεν θα δεχόταν τι, τα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν πρώην. Έτσι αλλιώς δεν το δέχονται. Αυτοί αυτό αποκολούνται όπως θέλουν. Τους έχουν αναγνωρίσει έτσι αλλιώς με το όνομα σκέτο. Και το μόνο που παίζει εδώ πέρα είναι αν θα τους αναγνωρίσουμε εμείς. Και να μπαίνει ένα ζήτημα. Ένα κράτος δημιούργημα του υπεριαλισμού με τη διάλυση μιας χώρας. Έχει κανένα λόγο να τα αναγνωρίσεις. Και αυτό δεν πάει μόνο για τα Σκόπια. Αυτό πάει και για τη Βοσνία. Πάει για μια σειρά άλλα κράτη που διαμορφώθηκαν τη διάλυση τη παλαιποτένια Γιουγκοσλαβία. Όπου ποτέ δεν αποφάσισε αυτός ο έρμος ο γιουγκοσλαβικός λαός για τέτοιο πράγμα. Ως λαός. Ή όταν μιλάμε για τον ελληνικό λαό ισχύουν άλλα μέτρα και σταθμά από όταν μιλάμε για τον γιουγκοσλαβικό. Γιατί εγώ ξέρω ότι ξαφνικά όλος τυχαίως ήρθαμε μετά τις ανατροπές στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες κτλ. Κτλ. Να ξαναπαιχτεί ένα παιχνίδι και χάρτες να ξαναδιαμορφώνονται. Επομένα μου θύμισαν τα σύνορα μετά τον πρώτο πόλεμο, πριν το δεύτερο πόλεμο και κάτι τέτοια. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί αυτή η αιμονή για το πως ξαφνικά οι γεωστρατηγικές των μεγάλων χωρών της Ευρώπης παίξανε σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς γιατί έπρεπε να συμφωνήσουμε σε κάτι. Το ερώτημα γιατί είναι πιέζουν για αποκλεισμό της Ρωσίας ή για τα συμφέροντα της Γερμανίας. Καταρχήν λίγο με νοιάζει. Ειλικρινά, λίγο με νοιάζει. Εκείνο που εμένα με ενδιαφέρει γιατί εμείς πρέπει να συμφωνήσουμε. Δεύτερον, είναι πώς. Ενώ δεν είναι αντικείμενο
της οικονομικής πολιτικής, του χρέους. Πώς ξαφνικά μπαίνει επιτάπητος και είναι στοιχείο αξιολόγησης, ή θεωρείς ότι δεν είναι? Δεν λέγεται τουλάχιστον. Είναι, ότι είναι στοιχείο. Δεν λέγεται επίσημα, ναι, τουλάχιστον. Επίσημα, είναι. Ναι. Είναι το ότι δεν το λένε σημαίνει δεν είναι κιόλας. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ερχόμαστε λοιπόν και έχουμε αυτό το πράγμα μπροστά μας. Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται η αιμονή να λυθεί αυτό το θέμα με τέτοιους όρους. Η αιμονή από την ελληνική κυβέρνηση εννοείς. Ας πούμε ελληνική, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όχι μόνο. Ναι. Όχι μόνο και από τις πλευρές. Όχι μόνο. Λέω, ποιοι πιέζουν όμως? Κατά τη γνώμη μου, διεθνείς παράγοντες. Αμερικανοί. Πριν απ' όλα οι Αμερικάνοι βεβαίως και παίζουν και όλοι οι άλλοι. Οι Ευρωπαίοι, όλος ο καλός ο κόσμος. Όλοι παίζουν. Αλλά το ερώτημα είναι εμείς γιατί αποδεχόμαστε. Και να μου επιτρέψεις να σου πω, είναι πολύ βολική η άποψη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ρίχνει το μπαλάκι στην κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα. Α, όποια λύση και να δοθεί με δεδομένο τους διεθνούς σχετισμούς θα είναι καβάλα. Και με δεδομένο την εθελοδουλεία της ελληνικής κυβέρνησης. Καταπληκτικό παιχνίδι, ας πούμε. Καταπληκτικό παιχνίδι. Όταν ήδη άνοιξαν το δρόμο σε αυτού του είδους τη διαπραγμάτευση και ξέρεις, καραμαλής και τώρα. Ακριβώς. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Ενώ η γλώσσα ως μακεδονική, που το διάβαζα σε μία, αναγνωρίζει και λέει από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 77 σε ένα άρθρο, σε εφημερίδα. Δεν ξέρω αν είναι αληθές, να το αγνώ δηλαδή. Απλά λέω αυτό που διάβασα, μάλιστα πριν την εκπομπή λίγο. Και μπαίνω σε ένα δίλημα δηλαδή. Τι στο κομμάτι. Υπάρχει μια ιστορία εδώ. Ο Δημήτρης, ο Καζάκης, είχε μεταφράσει ένα βιβλίο. Ναι. Η Μακεδονία και οι φυλές της. Ενός Εγγλέζου ιστορικού, ο οποίος νεαρόσον είχε πάει στην κατεχόμενη τότε μέρος Οθωμανική, στα βιλαέτια της Μακεδονίας. Ναι. Οθωμανική αυτοκρατορία, ναι, ακόμα. Λίγο μετά την εξέγερση του Ήλιντεν. Το 1905, έτσι. Ναι. Για να βοηθήσει, λίγο μετά την εξέγερση του Ήλιντεν. Το 8 πήγε, πότε πήγε. Δηλαδή λίγα χρόνια μετά. Για να βοηθήσει τους πληθυσμούς εκεί. Ο τίτλος του βιβλίου ήταν «Η Μακεδονία και οι φυλές της». Εκτός ότι πάμπολοι εθνικιστές, οι οποίοι δεν διάβασαν ποτέ το βιβλίο, κατηγόρησαν το Δημήτρη, το ΕΠΑΜ και ό,τι άλλο θέλει. Αυτό δεν στοιχίζει και ιδιαίτερα. Τσάμπα είναι, η αμορφωσιά έτσι αλλιώς αυτό το πράγμα κάνει. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτός ο ρημάδης, ο Εγγλέζος ιστορικός, βρήκε Βούλγαρους, βρήκε Σέρβους, βρήκε Έλληνες, βρήκε Τούρκους, βρήκε Εβραίους. Σλαβομακεδόνες δεν βρήκε. Το κρατάμε λιγάκι στη μνήμη μας αυτό. Και χαρακτηριστικό, το βιβλίο γράφτηκε τότε. Και δεν υποτάσσονταν σε κάποια πολιτική σκοπιμότητα εκείνου του καιρού, πάντως όχι έτσι. Με τους τρόπους που τους φανταζόμαστε σήμερα ή κτλ. Δεν είναι καταπληκτικό? Εμείς γιατί τέτοια βιασύνη? Γιατί τόσο άνετα, γιατί τόσο εύκολα? Και μάλιστα για ένα δημιούργημα του ΝΑΤΟ. Πώς το ερμηνεύεις εσύ? Εγώ δεν θα κάτσω να το ερμηνεύσω. Υπάρχουν μια πολύ πλούσια ιστορία. Δεν θέλω να ασχοληθούμε τώρα με την ιστορία για να ανοίξουμε. Όχι, πώς ερμηνεύεις το τώρα? Αυτή τη στιγμή. Αυτή η πρεμούρα δηλαδή, αυτή η βιασύνη. Παίζουν πολύ και ο καθένας έχει τις δικές του στοχεύσεις. Οι μόνοι που δεν έχουν στοχεύσεις εδώ πέρα, ή αν θέλεις στοχεύουν τον ουρανό τελείως άσχετα, είμαστε εμείς. Όχι, έχουν. Ο Τσίπρας στοχεύει στην παραμονή, τη βοήθεια του ξένων για να σταθεί στην εξουσία όσο μπορεί περισσότερο. Και πόσο είπε ότι άμα δώσει το όνομα θα μείνει στην εξουσία όσο μπορεί περισσότερο? Ελπίζει. Δεν θεωρώ ότι ελπίζει σε κάτι. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο... Ναι, αυτό είναι το... Τώρα όσο περισσότερο κάτσει, τόσο περισσότερο ό,τι φάμε, ό,τι ακριβώς, πιούμε και ό,τι αρπάξει ο... Αλλά δεν θεωρώ θα εκτελέσει ό,τι διαταγή του δώσουν. Εγώ τόσο εκεί το πάω. Προσωπική γνώμη, δεν... Και δεν προσωπικό κιόλας για τον... Για τον Πρωθυπουργό μόνο. Υπάρχουν και πρόσωποι. Από την εποχή πολιτική. Που φύσανε. Ναι, ναι, αλλά να σου πω κάτι, από την εποχή που φύγανε οι. Πώς το λέγαμε τότε, οι δεινόσαυροι της πολιτικής. Πολιτική καριέρας που στείνανε όνομα στην πολιτική. Και πήγαμε σε αυτό που την εποχή Σιμίτη ονομαζόταν πολιτικός μίας χρήσης. Το οποίο το ξεχάσαμε. Τότε το προωθούσε πολύ το συγκρότημα Λαμπράκη. Η πολιτική μίας χρήσης. Οι πολιτικοί που δεν λογαριάζουν το πολιτικό κόστος, δηλαδή που έχουν γραμμένο το λαό
στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, μην πω τίποτε άλλο, γιατί αυτό σημαίνει πολιτικό κόστος. Οι πολιτικοί που δεν υποτάσσονται στο λαϊκισμό, κατά τα κοινώς λεγόμενο, δεν έχουν να λογοδοτήσουν σε κανέναν πολίτη, γιατί αυτό ονομάζουν αυτοί λαϊκισμό. Ναι, βεβαίως. Αυτού του είδους οι πολιτικοί μιας χρήσης, το μόνο που κοιτάζουν είναι πώς πάνε οι καταθέσεις τους. Συμφωνώ. Εκεί να το βάλουμε. Και θέλω να μου πείτε ποιοι από τους σημερινούς πολιτικούς του mainstream στην Ελλάδα δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη. Ωραία, η κλασική περίπτωση. Έτσι. Απλά. Ο Μακρόν. Ο Μακρόν, κλασικότερη περίπτωση. Θυμίζω τότε για τον Μακρόν. Την κουβέντα την είχαμε κάνει και μαζί. Αν θυμάσαι πριν τις εκλογές. Με τον Δημήτρη. Και με τον Δημήτρη, αλλά και χωριστά. Συζητάγαμε τότε μπροστά στο δίλημα που είχε μπει στο γαλλικό λαό. Αν θα ψηφίσει τη Λεπέν, τη φασίστρια, ή τον Μακρόν. Και θυμάμαι κάτι που έλεγα και σε φίλους και μαζί μου, φαίνεται, το είχαμε κουβεντιάσει, που έλεγα δηλαδή με βάση έτσι τις παλιούς εμάς που φασισμός τι είναι. Είναι η πιο απροκάλυπτη επιθετική μορφή κυριαρχίας του χρηματοπιστωτικού κεφάλαιου. Πολύ ωραία. Εδώ είχες λοιπόν έναν εκπρόσωπο, τον πιο απροκάλυπτο και επιθετικό εκπρόσωπο του μονοπωλιακού χρηματιστικού κεφαλαίου, και το ίδιο το μονοπωλιακό χρηματιστικό κεφάλαιο. Ο εκπρόσωπος ήταν η, πώς τη λένε, η Λεπέν, και ο άλλος που το ίδιο το κεφάλαιο, τραπεζίτης. Και έτσι να διαλέξεις. Μα τι λέτε τώρα, σοβαρά? Σοβαρά. Υπάρχει περίπτωση ποτέ ο εκπρόσωπος να είναι χειρότερος από αυτούσιο? Το γνήσιο πράγμα τώρα. Όμως, στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Νότια Αμερική, η ελπίδα των κοινωνικά και οικονομικά ανίσχυρων παραμένει ζωντανή. Είδαμε τις εκλογές στη Βενεζουέλα. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα μουσικό κομμάτι από τη Βολιβία. Πίσω πάλι στο μικρόφωνο. Και Γιώργο, τι είπες? Σου ζήτησα, μια που έθεσε ζήτημα Βενεζουέλας, να μας ενημερώσεις και λίγο και εμάς και τους ακροατές μας. Γιατί αν περιμένουμε από τα κανάλια και τις εφημερίδες, με τα συγχωρήσεις πάνε στα μικρά. Ναι, οπότε. Ναι. Ναι. Να θυμίσουμε ότι στη Βενεζουέλα πολύ πρόσφατα γίνανε εκλογές που τις κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία. Επειδή βεβαίως ισχυρίζονται οι αντίπαλοι τους ότι επειδή απήχε ένα μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης από τις εκλογές, το κερδίσαν με μεγάλη διαφορά ο Μαδούρο. Δηλαδή ο διάδοχος του Τσάβες. Και το λέω ότι διάδοχος όχι με καμιά είναι κληρονομικής διαδοχής, με την έννοια της συμμετοχής στους αγώνες και το να κρατάει ακόμα ψηλά τη σημαία των Τσαβίστας, με όλα τα λάθη που έχουν κάνει και τα οποία είναι σοβαρά, πολύ σοβαρά αυτά τα λάθη που γίνει στη Βενεζουέλα. Όμως ένα μεγάλο κομμάτι του λαού που ήταν σε συνθήκες μεγάλης ένδυας, έχουν τα 17 χρόνια νομίζω από όταν οι Τσαβίστες ήρθαν στην εξουσία, έχουν αλλάξει ριζικά οι όροι, το ποσοστό των φτωχών έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και να σημειώσω ότι ο δικτάτορας Μαδούρο, έτσι όπως τον λένε τα μέσα μαζικής, παγκοσμίως, ενώ ο Σίση ας πούμε είναι ο δημοκράτης πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Σίση, από πρόσφυγες του Ισραήλ είναι δημοκράτης, βέβαια, και στους Αμερικανούς, δεν έχουν χάσει ούτε μία φορά στις εκλογές που έχουν γίνει, 15 εκλογές τα τελευταία χρόνια. Και πόσα δημοψηφίσματα στο ενδιάμεσο. Έτσι, ακριβώς. Άμπραβο. Λοιπόν, αυτός είναι ο δικτατορικός τρόπος να ασκείς εξουσία. Να βάζεις στο λαό να αποφασίζει και να κάνεις εκλογές. Να αποφασίζει με συγκεκριμένα ερωτήματα και να παίρνει. Αυτό είναι δικτατορία. Και μάλιστα να σέβεσαι τα δημοψηφίσματα. Ενώ το να βάζεις στο λαό να ψηφίζει συνεχώς μέχρι να βγει η κυβέρνηση που εσύ θέλεις. Κοταρέλι, πώς το λένε. Μπράβο. Το να λες σε αυτό που βγήκε, κακώς πας αυτό, θα κάνεις κάτι άλλο. Το να πετάς τα ζήτητα, τα δημοψηφίσματα, όπως το ελληνικό, αυτό λέγεται δημοκρατία. Διότι η δημοκρατία, πώς το λέγε εκείνο ρε παιδί μου το εργάκι, το πολύ ωραίο, το έχουμε ξεχάσει. Για το ευρωπαϊκό κεκτημένο μιλάς? Όχι, δεν μιλάω για το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μιλάω για εκείνο το εργάκι που βγήκε στο τέλος της Χούντας. Το μεγάλο μας τσίρκο. Α, το θεατρικό, το θεατρικό, το Καμπανέλη. Το θεατρικό. Καρέζι. Ναι, Καρέζι, Καζάκος, ας πούμε, εξαιρετική. Παπαγιαννόπουλος, Ξυλούρης, όλοι μέσα. Πώς το λέγανε εκείνο,
ξέρουν αυτοί. Έχουν πείρα οι άνθρωποι που λέγε η Καρέζη, αν θυμάστε. Ας να αποφασίζουν αυτοί. Έχουν πείρα οι άνθρωποι. Εμείς δεν ξέρουμε. Ή όπως το έλεγε η Μπρέχτ, η τέχνη να κυβερνάς τον λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού. Άστα σε άλλους. Οι ελίτ ξέρουν πάντα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, και τώρα εδώ στη Βενεζουέλα, με πάρα πολλά λάθη στην πλάτη, αυτός ο λαός δεν θέλει να ψηφίσει. Και δεν μου λες πόση αποχή είχανε. Νομίζω είχαν λιγότερο από τις άλλες φορές, περισσότερο από τις άλλες φορές αποχή, αλλά παρόλα αυτά είναι, σε σχέση με την Ελλάδα και τη Δύση είναι πολύ λιγότερο. Και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απείρως. Και γιατί η αποχή λοιπόν μας πειράζει, η αποχή στη Βενεζουέλα και δεν μας πειράζει η αποχή στις μεγάλες δημοκρατίες. Έτσι. Μήπως γιατί η αποχή στις δικτατορίες κάνει καλό στους δικτάτορες, ενώ η αποχή στις δημοκρατίες ευνοεί τη δημοκρατία. Το ζήτημα δεν είναι αν ο δικτάτορ. Είναι σαφές. Ο Μαδούρο είναι δικτάτορ διότι έτσι λένε τα κανάλια. Και ο Σίσι που πήρε 99%. Όπως τον Μιλόσεβιτς, ο σφάγιας των Βαλκανίων κτλ. Που κυβερνάει με το 17%. Ο Τσίπρας είναι δημοκράτης γιατί έτσι το θέλουν οι δικοί μας. Αφού είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Είσαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είσαι δημοκράτης. Είσαι υπέρ του Ισραήλ. Είσαι δημοκράτης. Οι άλλοι είστε φασίστες. Όλοι οι άλλοι είναι φασίστες, ρατσιστές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό να κρατήσουμε. Να το κρατάμε αυτό στην άκρη του μυαλού μας. Γιατί στην πράξη δεν έχει αποδειχτεί ακόμα. Ακόμα και όπου συντηρητικές δυνάμεις θέτουν ζητήματα ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το φτάνουν μέχρι τη διαπραγμάτευση μαζί της. Αυτό πάει και στη Λίγκα και πρόσεξε το αυτό που λέω. Πάει όμως και στους Ούγγρους και σε άλλες δυνάμεις πάει ως εκεί. Τη διαπραγμάτευση, όχι τη ρήξη με την Ευρώπη. Και τη ρήξη ως στοιχείο διαπραγμάτευσης τι θέλουν. Το ερώτημα είναι όμως να διαπραγματευτείς τι και για ποιανού το σκοπό μέσα σε μια φυλακή των λαών. Γιατί σήμερα το ευρώ πριν απ' όλα είναι φυλακή των λαών. Η ζώνη του ευρώ λέω. Και το ευρώ είναι όργανο γερμανικής κυριαρχίας. Όπως το λέω το ευρωσύμφωνο της Βαρσοβίας. Καλά, τώρα το ρημάδι, τώρα τα μπλέκεις. Τα μπλέκεις. Και τα μπλέκεις γιατί θα ανοίξουμε άλλη συζήτηση. Όχι, ναι. Όχι, δεν έχει καμία. Είναι ευρωσύμφωνο, δεν καθόλου. Δεν έχει σχέση. Πακτ. Γιατί για παράδειγμα, το άλλο τότε ήταν η απάντηση στο πυρηνικό μονοπόλιο της μίας πλευράς. Μην το ξεχνάς. Σωστό. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς και προϋπέθεται δυνάμεις άμεσης αντίδρασης και όχι συνεννόησης για την αντίδραση. Αν δεχόταν οποιαδήποτε χώρα επίθεση, δεν θα συσκέπτονταν για να απαντήσουν. Υπήρχε άμεση απάντηση, χωρίς σύσκεψη. Το ΝΑΤΟ όχι, προϋπέθεται τη σύσκεψη. Μάλιστα. Γιατί ακριβώς η λογική του ήταν άλλη. Αλλά μην ανοίξουμε αυτό το θέμα, το οποίο στο τέλος δεν είναι και του παρόντος και τελειωμένο. Δηλαδή, μιλάμε για τους πεθαμένους. Σήμερα, για παράδειγμα, το ΝΑΤΟ δέστο. Εάν καλύπτει τα σύνορα της χώρας μας. Έχεις δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι φυλακοί, στρατιωτικοί σε στρατό του ΝΑΤΟ, από σύμμαχη χώρα του ΝΑΤΟ. Εγώ δεν είδα κάποια παρέμβαση, είδες εσύ. Σε καθεστώς ομοιρίας, σε καθεστώς ομοιρίας, σε η σχέση συμμάχων αυτή. Και τις παραβιάσεις στο Αιγαίο τι γίνεται, χιλιάδες. Α, δεν υπάρχουν τέτοια. Όχι, με συγχωρείς, τα σύνορα της Ευρώπης εδώ. Βέβαια, τα σύνορα της Ευρώπης. Εδώ τα σύνορα, γιατί η Τουρκία είναι εκτός Ευρώπης. Είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θυμάμαι λοιπόν ότι είπαμε τα σύνορα της Ευρώπης και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας βοηθήσει απέναντι. Αυτό το παραμύθι χρόνια. Για χρόνια ολόκληρα, αυτό ήταν από τον Αντρέα το θυμάμαι. Μα και τώρα το λένε ακόμα. Από τον Αντρέα, έτσι, το γνωστό. Από τότε το θυμάμαι. Για καθίστε. Από την αρχή λοιπόν τα ζητήματα. Τα σύνορα είτε υπερασπίζεσαι εσύ ή απλά λες ότι δεν υπάρχουν. Γιατί οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα, έτσι δεν το είπε. Βέβαια. Ή ότι το αναρχικότερο. Το γεία ανήκει στα ψάρια του. Μπράβο. Είσαι παλιός. Από αυτός. Είσαι παλιός. Και αυτό το πράγμα περνάει για διεθνισμός. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Αν δεν σέβεσαι τη δική σου κυριαρχία, θα σεβαστείς του αλουνού. Πάντως, ακόμα το πιστεύουν αυτό.
Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει. Ότι μα την πέσουν οι Τούρκοι. Όχι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ένταξη μα βοηθάει απέναντι των Τούρκων. Και η γκέτα σύνορά μα. Τώρα πώ γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Δηλαδή, τι να πω. Το επιχείρημα πώ πάει. Σκέψου αν δεν. Ναι, υπάρχει επιθετικότητα, αλλά σκέψου αν δεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάνουν οι Τούρκοι. Δεν αντιλαμβάνονται ότι φτάσαμε εδώ. Ακριβώς επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Παπανδρέου για 10 χρόνια δεν γινόταν κανένα επεισόδιο στο Αιγαίο. Όταν είπε βυθίσατε το χώρα ή το σεισμίκ ή όλα αυτά πράγματα, έτσι. Είναι, νομίζετε, ώρα να. Νομίζω ότι πρέπει να χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακρεατές. Νομίζω ότι πολλοί τους ταλαιπωρήσαμε. Να τους ευχαριστήσουμε που μας δανείσαν τα αυτιά τους, κατά τη γνωστή έκφραση του Κικέρωνα. Και να τους ευχηθούμε καλή. Στο επανειδήν. Και καλό καλοκαίρι. Είναι 1η Ιουνίου, ναι, σωστά. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ.